Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις και πως το πεις πιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλησπέρα στον Κώστα Κατζηγεωργίου. Περίεργη εβδομάδα, κουτσί, κούτσαυλή. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιές, εκεί πέρα ιστορίες. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, χαλαρουίτα. Ούτως ή άλλως πάει αργά η πόλη. Ήρθα και τα Χριστούγεννα να πάει ακόμα χειρότερα, να πούμε. Τέλος πάντων, εμείς εδώ στις επάλξεις, ο κόκκινος λείπει, έχει άδεια. Έχει κουραστεί πάρα πολύ όλο τον χρόνο. 2 ώρες κάθε μεσημέρι. Έχει πάθει, ας πούμε, τενοντίτιδες, έχει πάθει κρυοπαγήματα. Είναι σε δύσκολη κατάσταση, να πούμε. Και θα επανέλθει την Παρασκευή όπου, και τη Δευτέρα, όπου θα λείπω εγώ. Την Παρασκευή και τη Δευτέρα, καθώς την Πέμπτη το βράδυ μαζί με τον Μάριο Ασλαμά θα κάνουμε ένα. Πώς θα το κόμεντι, πώς αυτά τα κόλπα να τα. Ένα ζωντανό σόου, ρε παιδί μου. Το stand bam 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 κόμεντι, πώς θα είναι αυτό, ναι. Στον πύλο θα γίνει. Οι πόρτες θα ανοίξουν 9 το βράδυ. Εμείς θα εμφανιστούμε λίγο αργότερα. Και τώρα θα φύγουμε με περιπολικό. Θα φύγουμε με αστυνομικό. Θα φύγουμε με την πυροσβεστική. Θα φύγουμε με νοσοκομιακό. Θα φύγουμε με παρέα με εισαγγελέα. Τέλος πάντων, εγώ θα είμαι ιδιαίτερα έτσι καυστικός. Αξίζει τον κόπο. Είναι 5 ευρώ η είσοδος. Εγώ θα δώσω και 2 προσκλήσεις, 2, πώς το λένε, 2 διπλές προσκλήσεις για 5η 29 Ιανουαρίου στο Club του Μήλου, όπου θα γίνει ένα σόου αθλητικό και ψηλό, όχι μόνο αθλητικό. Θα έχει πολλά έτσι ευτράπελα και θα λέγεται Λαϊκό Δικαστήριο, καθώς θα παρουσιάσουμε εμείς το σόου μας, αλλά από εκεί και πέρα και εσείς θα μπορείτε να παίρνετε μικρόφωνο όσοι θέλετε από εσάς και να βγαίνετε και να μιλάτε για τον αθλητισμό και ό,τι γουστάρετε να πείτε. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν στα ράδια, στις τηλεοράσεις, γιατί υπάρχει ο πέλεκης της δικαιοσύνης. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος, ελοχεύει ο κίνδυνος να φάτε μηνύσεις σε περίπτωση που πείτε ότι ξέρω κάτι πολύ σκληρό. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε περισσότερο με πάσες που θα αναδεικνύουν τα γεγονότα χωρίς να τα λέμε. Είναι αυτό που λέμε το είπα και δεν το είπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κόλπα νομικήστικα αυτά. Το λες, καταλαβαίνει ο άλλος για ποιον λες, αλλά δεν το λες. Αυτά τα έχω χρησιμοποιήσει όσοι θέλουν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους. Εμείς έχουμε να πούμε πάρα πολλά κακά πράγματα για πολλούς ανθρώπους. Όλο και κάτι κακό έχετε να ακούσετε για οποιοδήποτε. Είτε με μορφή αστιότητας, είτε με μορφή σοβαρότητας κτλ. Θα έχει πολλά σοου, θα έχει μιμήσεις, θα έχει βίντεο, θα έχει. Τέλος πάντων, να μην σας πω τι θα είναι. Δεν θα σας πω ακριβώς τι θα είναι, απλά μπορείτε να φανταστείτε. 9.55 κενό, το ονοματεπώνυμό σας, 2 από εσάς, κερδίζετε 2 διπλές προσκλήσεις για το σόου το οποίο θα ξεκινήσει Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 29 του μηνός, στο Club του Μήλου. 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340, 2 από εσάς, επαναλαμβάνω, κερδίζετε 2 διπλές προσκλήσεις για το σόου. Τώρα, στα θέματά μας. Καταρχήν να πούμε για τα λουκάνικα της Τζουμάγιας. Τα καλύτερα λουκάνικα Τζουμάγιας στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη. Βασιλέως Γεωργίου 12. Και όχι Τζουμαγιάς, γιατί εδώ είναι τονισμένα στο Τζουμά, στο Τζουμάγιας. Δεν ξέρω τι λέει. Ό,τι γράφει εδώ, έτσι δεν λέει ο Κόκκινος. Άμα πει κάτι και του λες, τι λες, ό,τι γράφει εδώ. Εμένα μου έρθανε αναφορές για λουκάνικα Τζουμάγιας. Ραπτόπουλος Κόκκινος 14-16, μέχρι 31 Δεκάτου. Κάνουμε προμόσιο τα καλύτερα λουκάνικα. Λοιπόν, τα καλύτερα λουκάνικα Τζουμάγιας στην πόλη τα έχει το κατάστημα λοιπόν του Παναγιωτάκη, το οποίο είναι στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα Τζουμάγιας, εδώ λέει Τζουμάγιας στο άλλο, πάμε στο Παναγιωτάκη. Αν τα γνωρίζετε, μάλλον τα γνωρίζετε. Όσοι δεν τα ξέρετε, σας τα συστήνω, όπως λέει ο Κόκκινος, επιφύλακτα. Λουκάνικα Τζουμαγιάς, λοιπόν, Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση του Ευζώνων. Ξέρεις ποιοι ήταν οι Ευζώνες, Έτσι. Αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος, είναι ποίηματα του Σεφέρη,
είναι άσματα του Μίκη Θεοδωράκη. Φάτε, φάτε τα πραγματικά. Γιατί υπάρχουν και κάποια τα οποία λέει ο Παναγιωτάκης ότι είναι μούφα. Δηλαδή ότι είναι ψεύτικα λουκάνικα τσουμαγιάς. Δεν είναι τα γνήσια που είναι τα ημιτασιόν κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα να πω ότι ότι Λιβεράς είναι και θα είναι ένα έξυπνο κομμάτι στη ζωή σας, ένας έξυπνος τρόπος για να παραγγέλνετε. Όταν πεινάς φυσικά δεν χάνεις χρόνο στο deliveras.gr, όχι μόνο δεν χάνεις χρόνο, δεν χάνεις ποτέ και τις αποκλειστικές προσφορές. Κάθε φορά που μπαίνεις στο deliveras.gr, ακόμα και αν δεν ξέρεις ή δεν ψάξεις να βρεις την προσφορά, ο Deliveras στην εμφανίζει αυτόματα. Μπαμ, χτυπάει εκεί πέρα και έτσι δεν τη χάνεις με τίποτα. Πήγε μεσημέρι και πείνασες. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό. Αν σκέφτεσαι τι θα κατεβάσεις για μεσημεριανό σήμερα, κατέβασε καλύτερα το mobile app του deliveras.gr στο κινητό σου τηλέφωνο. Τώρα εσείς που είστε και της τεχνολογίας παιδιά να πούμε, νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε ακόμα καλύτερα. Τώρα όσον αφορά τα αθλητικά, καταρχήν να πω ότι έπεσε ένα αεροπλάνο προχθές, πότε ήταν στη Βουλγαρία, πότε στην Βραζιλία. Αρχίσανε εδώ πέρα κλάματα, ιστορίες, φασαρίες, αυτό κτλ. Πέφτει το ρώσικο αεροπλάνο στην άσπρη θάλασσα, μαύρη θάλασσα, πώς τη λένε. Σκοτώνονται 92 Ρώσοι, να πούμε κτλ. Δεν έκλαψε κανένας. Ως και στο θρήνο δηλαδή, ως και στο θάνατο δηλαδή. Δηλαδή τα μέσα και τα μίντια πηγαίνουν το χαϊβάνι τον τηλεθεατή και τον ακροατή, πραγματικό χαϊβάνι, τον πάνε εκεί που θέλουν. Στο θρήνο ήρθε εδώ ο κόκκινος, να πούμε, σιγή, λεπτό, αυτό, χάθηκε η ομάδα. Ενώ τώρα που χάθηκαν, ξέρω εγώ, δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, αυτό κτλ. Και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στη ρώσικη κοινωνία, δεν ακούστηκε τίποτα. Το βάλανε εκεί στις ειδήσεις ένα δίλεπτο κτλ. Ούτε κλάματα, ούτε τίποτα, ούτε. Είναι Ρώσοι, να μου κατάλαβες. Αυτό δεν έχει να κάνει με το θέμα του Ιβάν. Απλά το λέω ότι Ρώσοι είναι, δεν τους χωνεύουμε. Αμερικανόφιλοι είμαστε. Αμερικανιές γουστάρουμε και τα Χριστούγεννα Αμερικανιά είναι για μένα. Είναι μια Αμερικάνικη γιορτή, μια κλασική Αμερικανιά. Και όπως και να έχει το ζήτημα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι με άλλη διάθεση πήγανε τα μίντια και τα μέσα και παίξανε, να πούμε, το κομμάτι των, πώς το λένε, του θρήνου, το κομμάτι της λύπης. Το κομμάτι το οποίο έλεγε ότι θα πρέπει να κλάψουμε πάρα πολύ επειδή χάθηκε η ομάδα. Και από την άλλη μεριά πέφτουν αυτό το αεροπλάνο, να πούμε, 92 άτομα. Δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν υπάρχει το ίδιο, ρε παιδί μου. Σαν να βλέπεις το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Με άλλο στόμφο, να πούμε, το λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Άλλος, με άλλο στόμφο το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Το ρεπορτάζ της Καλαμαριάς το πετάει στα σκουπίδια σου, λέει δεν πουλάει. Πώς είναι οι Καλαμαριώτες, πόσα φύλλα θα πουλήσουμε, πόσοι μας ακούν, τι ακροηματικότητα θα μας δώσει κτλ. Έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί και ακόμα και στο κομμάτι. Ακόμα και στο κομμάτι του θρήνου, ακόμα και στο κομμάτι της κλάψας, ακόμα και στο κομμάτι της θλίψης, υπάρχουν, να πούμε, πώς να το λέμε, διακρίσεις. Πώς να το κάνουμε, παιδί μου, είναι διακρίσεις αυτές. Είναι διακρίσεις. Τώρα, η ΠΑΟΚΑΡΑ λέει, μετά τη Νέα Τούμπα που κατατέθηκαν τα σχέδια, τα σχεδιαγράμματα, βγήκανε μηχανικοί, βγήκανε υπομηχανικοί, βγήκανε άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο, κάνανε μελέτες δομικές στατικών φάσεων, ξέρω εγώ πως θα πέσουν οι κολόνες, πως θα σκαφτεί το νέο γήπεδο, θα γίνει νέο γήπεδο τελικά ή θα γίνει αναπαραλέωση του προηγουμένου γηπέδου. Όλα αυτά, ας πούμε, γίνανε κατά κάποιο τρόπο έτσι σχέδιο ώστε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πελάτης πλέον, γιατί αν δείτε την Τούμπα του 80 και την Τούμπα του 2016, άλλα άτομα θα δείτε εκεί στη μια κερκίδα και άλλα άτομα θα σας πιάσει, ας πούμε, και αυτή, ποιος τη λένε, μια κοινωνική, έτσι, θα δημιουργηθεί ένα θέμα, θα πείτε, είναι η ίδια αυτή εδώ, είναι αυτή εδώ σε αυτό το γήπεδο, είναι το ίδιο γήπεδο. Δηλαδή θα δείτε το 1980 τετραγωνοκέφαλους, σκυλομούριδες, ξέρω εγώ, κάτι πουλόβερ τετράγωνα. Θα έλεγε ότι βγήκανε από Μόσκοβιτς, να πούμε, δεκαετία του 70, με τα σαγιονάρες με γραμμές στο πρόσωπο, με μαχητικότητα, κάτι φάτσες, με κάτι πουλόβερ, κάτι
περίεργα όντα, ρε παιδί μου, έτσι, έτοιμα να σε κατασπίσει. Θα δεις και πήγαινες να δεις πόλεμο. Θα δεις και πήγαινες να δεις, ξέρω εγώ, οι σαμουράοι ξανάρχονται. Και αυτοί ήταν, ας πούμε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εκείνο τον καιρό. Οι οποίοι είχαν απέτηση η ομάδα τους να είναι πρώτη, η ομάδα τους να χτυπάει πρωταθλήματα, η οποία όταν φεύγανε κάποιοι παίκτες με μεταγραφή, πηγαίναν έξω από τα γραφεία και πετούσαν κοτρονίδι, να πούμε, στον εκάστοτε πρόεδρο μεγαλομέτωχο. Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το σύνθημα: ο ΠΑΟΚ θέλει πρόεδρο με αρχή και όχι και κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Το άλλο δεν το λέω. Και ξαφνικά, να πούμε, 30 χρόνια μετά, 32 χρόνια μετά, πετάς, να πούμε, μια εικόνα, ξέρω εγώ, στο monitor και βλέπεις τον καινούριο ΠΑΟΞΙ. Αυτός ο καινούριος ΠΑΟΞΙΣ, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό τον ΠΑΟΞΙ. Καμία μα καμία. Δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό τον ΠΑΟΞΙ, καθώς. Πού είναι ο δάσκαλος, δεν ήρθε. Λοιπόν, ο καινούριος, λοιπόν, ΠΑΟΞΙΣ είναι ευχαριστημένος που είναι πρώτος στην πόλη. Εξαφανίστηκαν και οι άλλοι δύο, να πούμε, τους φάγανε οι υπόνομοι και τα λασπόνερα. Μιλάω για τον Άρη και τον Ηρακλή. Καλαμαριά, εντάξει, βολοδέρντη κι αυτή. Καθίσαν στο θρόνο του πρώτου της πόλης. Δημιουργήθηκε αυτό με τον Ιβάν Σαββίδη, που είναι ο πατερούλης, ο οποίος πληρώνει, ξέρω εγώ, κτλ. Ό,τι στραβό γίνει εκεί στην οικογένεια, καλύπτονται, ξέρω εγώ. Έκανε το παιδί μια φασαρία στο σχολείο. Πήγε ο μπαμπάς, πλήρωσε, να πούμε, το δάσκαλο. Δεν πήγε καλά το παιδί στα μαθηματικά, πλήρωσε το δάσκαλο. Έκλεψε το παιδί από την τσάντα του συμμαθητή, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι, το πλήρωσε, να πούμε, ο μπαμπάς, ο πλούσιος κτλ. Και έγιναν πελάτες. Σου λέει: πρώτοι στην πόλη είμαστε, τους άλλους δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Θα τραβήξουμε κάνα κλάμες για να θυμούμε τα παλιά του Καζαντζίδη. Μας αδικέψανε, μας κάνανε, μας ράνανε. Βλέπεις τις κοπέλες 25 χρονών με τους φίλους τους να βγάζουν σέλφι. Έχει εκπολιτιστεί η Τούμπα, έχει εκπολιτιστεί ο οπαδός του ΠΑΟΚ, έχει εκπολιτιστεί ο φίλαθρος του ΠΑΟΚ. Τραβάνε και στο παλατάκι καμιά 100 άτομα από καλές οικογένειες, ξέρω εγώ, ωραίο καστρολεόρος, παίρνει τα μάξι, πηγαίνει από την άλλη μεριά της πόλης. Μετά πηγαίνει από το πανόραμα, κατεβαίνει, πάει στο παλατάκι. Ντυμένος, πλημμένος, ξυρισμένος, συνιαρισμένος, με ημαντικό, πώς το λέω αυτό, τον ημάντα που καθαρίζει τα δόντια, πιάνει πέτρα, αμαξάρες, αλφαρομαίο, παιδί στο πούπουλα με αντίντας ρούχα. Μια τεράστια κατάσταση, να πούμε, φυσάει το πράγμα. Έχει εκπολιτιστική αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Του λέει, ας πούμε, το ρεπορτάζ σήμερα, ας πούμε, ότι ήρθε, ας πούμε, ένας καινούριος. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πέρα από το κομμάτι, ποιος το λένε, Χατζηγεωργίου, του γηπέδου, να πούμε. Λέει, ας πούμε, ότι ο Βεζελίνοβιτς, λέει, είναι ο καινούριος, λέει, αυτός, πώς το λένε, συνεργάτης του κυρίου Ήβης. Μπορεί, βγάζει ένα τύπο, είναι ίδιος ο Κινούσης, να πούμε, τη δεκαετία του 70, που χόρευε τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά κτλ. Το άλλο θέμα είναι ο Βιερίνη, ο οποίος έρχεται, δεν έρχεται, το συμβόλαιο, σαν χλαμάρες. Μπήκα στη διαδικασία, είπα, οξύδες, οι προσωπολάτρες τώρα, να πούνε ναι, να έρθει ο Βιερίνη, να κάνουμε ομάδα. Θα ρίσκε ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτες στη θέση του Βιερίνη. Θα το εξηγήσουμε αυτό μετά το διάλειμμα. Και με τα γραφικά του ΠΑΟΚ. Παίρνει, ας πούμε, το site, πατάς, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία σήμερα, πατάς με το δάκτυλο, παμπαμπαμπαμ, θες να διαβάσεις εφημερίδα, παίρνεις την εφημερίδα. Παίρνεις και εφημερίδα, πατάς και το κόλπο να μπεις μέσα στο, πώς το λένε, στο site, να δεις. Παίρνεις, να δεις τη μεταγραφική κίνηση, ρε παιδί μου. Είναι 27 Δεκεμβρίου, ξεκινάνε μεταγραφές και είναι, λέει, το σχέδιο. Ακούς και τον Πετρωτό στο δρόμο, να πούμε, και τον εκάστοτε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, τον Καστάνη άκουσα εγώ, τέλος πάντων, σήμερα. Ακούω το ράδιο, ακούω τον Μπούζολο, κάτσε να ακούσω καμιά είδηση, να μάθω κι εγώ, γιατί έχω ενημερωθεί στα βαθιά θέματα, να ακούσω ονόματα. Και περιμένω να ακούσω όνομα, και περιμένω να ακούσω όνομα, και όνομα δεν ακούω. Ακούω κάτι λίστες, πρώτη λίστα, δεύτερη λίστα, τρίτη λίστα, τέταρτη λίστα. Υπάρχουν για όλες τις λίστες παίκτες. Ένα ψηλό όνομα άκουσα εκεί για ένα μέσο, να πούμε, ένα βαρύ, να πούμε. Κλάιμαϊ, δεν μου έκανε καμιά ιδιαίτερη εντύπωση από ό,τι λέει και ο Γιώργος Ομπάντιος. Διαβάζω, ξέρω εγώ, με τα γραφικά του ΠΑΟΚ. Πόσογλου. Τι είναι αυτός ο Πόσογλου, ρε. Ένα παιδάκι κοκκινομάγουλο, δεν ήταν αυτός κοκκινοτρίχης, ένας πιτσιρικάς, ωραίος ήταν, μ' άρεσε. Πού είναι αυτός, κάπου παίζει, ένας ιδανικός. Τσολακίδης και ο Παπαδόπουλος. Το θυμάσαι τον Παπαδόπουλο, τον Παπαδόπουλο, το θυμάσαι. Μα βγήκε εδώ στο ράδιο μια μέρα. Βγήκε εδώ στο ράδιο μόνος του και άρχισε να κράζει, να πούμε. Χωρίς να μιλήσει. Εγώ το κατάλαβα όμως. Αυτό ήταν. Αυτοί εδώ οι τρεις, λέει, ένας κάκος του Πανσεραϊκού, ο Αντιβιερίνια, βάζει τα γκολ το ένα μετά το άλλο στη Β' Εθνική
γιατί είναι άξιος προσοχής αυτός κτλ. Αυτές είναι οι πρώτες μεταγραφές που ανοίγοντας την εφημερίδα, ξέρω εγώ, ή το site πατάς με το κουμπί να πούμε, ακούς να πούμε με τα γραφικά του ΠΑΟΚ να πούμε ο Πόζογλου, ο Τσολακίδης να πούμε Παπαδόπουλος. Και μετά από την άλλη μεριά, γυρίζει να πούμε τη σελίδα από την άλλη μεριά, λες του Λούστη ρε Λούστη, τι θα γίνει να πούμε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να πούμε. Θα μας το κρύβουνε. Γυρνάς να πούμε τη σελίδα, τραβάς και δύο τζούρες από τη Φραπεδάρα ή τη Φρεντάρα να πούμε κτλ. Κάντζη Ισαΐας επιστρέφει. Λέει το παιδί τώρα 8 χρονών που διαβάζει ο μπαμπάς στην εφημερίδα. Τι είναι πουλάκι μου, μένας που είναι. Α μπαμπά είναι Χατζη Ισαΐας μεταγραφή. Ναι πουλάκι μου, έρχεται ένας Χατζη Ισαΐας. Από πού έρχεται? Άνω πόλη, από την Άνω πόλη. Ο Κάτσε, δεύτερη μεταγραφή. Κάτσε, ποιος είναι ο Κάτσε? Μπαμπά, να λέει το παιδί 8 χρονών τώρα μαθαίνει. Νέα μεταγραφή μπαμπά, ναι πουλάκι μου, νέα μεταγραφή θα κάνει η ομαδάρα μας να πούμε. Αυτά τα ονόματα ακούγονται να πούμε κατά κάποιο τρόπο. Και μετά από την άλλη μεριά, τραβά στην τρίτη σελίδα να πούμε από εκεί και πέρα, Λιμνιός. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός είναι αυτός ο εξτρέμ του. Πετάει και ούτε ακόμα στον Ατρόμητο. Άμα θέλει ο Χοντρός τον παίρνει, δηλαδή αύριο, ο Βρούτος. Και ο Χατζητερεζόγλου να πούμε, ένα στο περμέτριο που παίζει δεξί μπακ να πούμε στην Ξάνθη. Μαλώνει με τον Μπαξεβανίδη, ποιος θα παίξει βασικός. Τη μια παίζει ο Μπαξεβανίδης να πούμε δεξί μπακ. Την άλλη να πούμε παίζει ο Χατζητερεζόγλου δεξί μπακ κτλ. Τσακώνονται αυτοί τώρα. Ποιος θα παίξει, ας πούμε, έχω το μάτος και διαβάζει ο μπαμπάς στην τρίτη σελίδα κτλ. Μπαμπά, αυτοί είναι οι παίκτες που θα πάρει η ομάδα. Ναι, πουλάκι μου, του λέει, αμπέξει στιγμή, αυτοί είναι οι παίκτες που θα πάρει η ομάδα. Καλοί παίκτες αυτοί, μπαμπά, λέει το παιδί. Εγώ τον είδα εδώ προχθές, εδώ στον Κρόνο. Τώρα το πρωί. Και σήμερα δηλαδή. Ήταν ένα παιδάκι 8 χρονών, έπαινε πορτοκαλάδα φάντα να πούμε. Και ο μπαμπάς εκεί με τη φραπεδιά του να πούμε, χλούτσου χλούτσου το άδεια ο μπαμπάς, χλούτσου χλούτσου η μάνα τίναζε τα χαλιά. Έχουν βγει όλοι στα καφενεία από όξο. Όσοι έχουν άδεια έχουν βγει από τα καφενεία. Πετάνε τα χαλιά όσοι δεν φύγανε πουθενά να πάνε σε κανένα αυτό. Τρούγκου τρούγκου τα χαλιά, τρίγκι τρίγκι οι βελέντζες, οι ηλεκτρικές συσκευές, αυτές πως λένε τα πλυντήρια. Πήρε άλλο το μικρό, βγήκε έξω να πούμε. Λέει, πού να μπλέξω τώρα μωρέ με τα σπίτια, σκόνες, μόνες και ιστορίες κτλ. Παλαβιάρες να πούμε με την καθαριότητα. Τρελαίνεται ο άλλος να πούμε. Παίρνει το παιδί να πούμε το παλικαράκι 8 χρονών, βγαίνει έξω και πάει να χαρεί. Και διαβάζει τώρα την εφημερίδα και χαίρεται. Και βλέπει, ας πούμε. Ο Βιερίνια λέει είναι μεγάλος, λέει ακριβώς είναι. Λέει, ναι, ο Χαλάς, ο Σωσίας του Χαλά, να πούμε. Ναι, θα είναι μεγάλο. Αυτό δεν λυπάται. Μετά διότι Χατζητερεζόγλου. Διαβάζει, άκου τώρα μεταγραφές, Χατζητερεζόγλου. Απ' τη μια. Χαντζή, Ισαΐας απ' την άλλη. Χαντζίδες μαζεύτηκαν. Κάτσε απ' την άλλη μεριά. Τρομερά πράγματα αυτά. Μεταγραφάρες. Λιμνιός από τον Ατρόμητο την άλλη μεριά. Τι. Για τον Τζιόλι δεν διάβασα να χαρώ. Για τον Τζιόλι δεν διάβασα. Αύριο μπορεί κάτι να γίνει. Να δούμε τον Τζιόλι, ο οποίος επιστρέφει κι αυτός. Και υπάρχει η blacklist, να πούμε, σκόνδρες κτλ. Και υπάρχει η λίστα του Μίχελς. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Η τρίτη, η πρώτη πάνω ράφη, μεσαίο ράφη και το ράφη από κάτω. Να πούμε το φθηνό. Αλλά ονόματα δεν ακούσαμε και. Όσο δεν ακούμε ονόματα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν. Θα πρέπει να βγάλω τον γετέμ αρχιτέξ, τον πώς το λένε αυτό, τον. Πώς το λένε αυτό, τους μηχανικούς να πούμε. Να με βγάλουν καμιά έτσι. Πώς σκάβεται το γήπεδο, πώς ανεβαίνει, πώς κοστίζει, τι γίνεται δομικά. Το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου από το ποδήλατο, μη βρούμε από κάτω. Τέτοια πράγματα για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πάντως ο Πιτσιρικάς. Που ρωτούσε τον πατέρα του γιατί δεν ήξερε το παιδί. Είχε άλλο στη σάρα του να πούμε, η άλλη βαρούσε τις βελέτζες και τα κυλίμια. Τράγκα, τρούγκα, τράγκα, τρούγκα, τράγκα, τρούγκα, τράγκα, τρούγκα, τράγκα, τρούγκα. Βγήκε να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος αδιούχος. Πήρε και το μωρό, έχει 8 χρονών. Και το μωρό το ρωτούσε ποιες είναι οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ, μπαμπά. Και είπε Χατζητερεζόγλου, Λιμνιός, ακουγόταν κάτι τέτοια ονόματα. Δάσκαλε, θα πάμε σε διάλειμμα, θα πεις δυνατά. Μας ακάτεψε στην προπόνηση σήμερα. Μας ρίμαξες να πούμε. Αφού τη μισή προπόνηση έκανες, αφού έκανες πάρα αυτά. Καλή γυναίκα σου, δύο ώρες προπόνηση και εσύ κάνεις μισή τώρα, μην τρελαθώ, άντε. Έλα ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, ναι. Μου μυρίζει σκυλίλα, δεν ξέρω γιατί. Κάτι έκανες χθες. Ναι, θα στα πω μετά. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα στα πω μετά. Φίλε 277, δεν ξέρω, κάνει και τον γιατρό ο κόκκινος. Καλησπέρα Γρηγόρη, είμαι το παλικάρι που τα λέγαμε στο Ιπποκράτιο την Παρασκευή. Φοβερό μήνυμα, φίλε. Άκου το.
Θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ γιατί μου είπε η μητέρα μου ότι εσύ έβαλε τον πατέρα μου στο ακτινολογικό. Έβαλε και κάνει και μέσα μου. Κάνει αυτά. Και να σου πω ότι ο παπάς μου έφυγε, φίλε, μέσα στο ασανσέρ. Πέθανε μέσα στο ασανσέρ. Όσο και να φώναξα, δεν τον πρόλαβαν, λέει. Εύχομαι ο δικός σου να είναι καλά και να βγει γερός και δυνατός. Ευχαριστώ και πάλι, φίλε. Ο φοβερό μήνυμα, ε. Ναι. Το 277. Κάνει τα συλληπιτήριά μας το 277 που έφυγε ο πατέρας του μέσα στο Ιπποκράτιο. Και εκεί δημιουργούνται και καλές σχέσεις. Στις δύσκολες στιγμές δημιουργούνται και φιλίες, να έχεις υπόψη σου. Ναι, δημιουργούνται. Στα νοσοκομεία τέτοιου είδους φιλίες. Ο άνθρωπος κάνει την ανάγκη να έρθει πιο κοντά με ένα φίλο, να δώσει κουράγιο ο ένας τον άλλο. Ενώ στα κολόμπαρα δεν έχεις την ανάγκη πολύ να έρθεις με τον άλλο κοντά, γιατί κολόμπαρο είναι. Να πιεις έχει την ανάγκη. Να πιεις και τα λοιπά. Και να πω για τα κολόμπαρα κάτι. Είδα στο βίντεο με το δάσκαλο ένα κτίνος κάτω στην Αθήνα, ο οποίος πλακώνει στο ξύλο τύπους και καλά τους κάνει. Γιατί δεν αφήνουν τα σκυλιά να μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά. Για πες το νόμο, δάσκαλε, για πες το νόμο. Έχει ψηφιστεί νόμος ο οποίος λέει ότι τα κατοικίδια έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους κοινόχους τους χώρους. Πρέπει να σε με να τελειώσω. Ναι, συγγνώμη, δάσκαλε. Εκτός από παιδικές χαρές και από σχολεία. Ναι. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά ιδιωτικά καταστήματα κτλ., εκεί είναι. Άπτεται στην φιλοζωία του υπεύθυνου, του επιχειρηματία κτλ. Ναι. Εγώ είμαι πολύ φιλόζωος. Εγώ θέλω στο γυμναστήριο. Ο φιλάνθρωπος δεν είμαι. Ναι, φιλόζωος είμαι κι εγώ. Ναι. Τα ζώα έχουν ανιδιοτελή αγάπη. Ναι. Έτσι. Ναι. Το ζώο δεν κάνει διακρίσεις. Αν είσαι φαλακρός, αν έχεις μαλλιά, όχι. Αν είσαι κοντός, αν είσαι χοντρός, αν είσαι άσχημος, ναι. Αν είσαι βλάκας, βλάξη, ναι. Θα σε αγαπάει. Και ναι. Βλάξη να είσαι, θα σε αγαπάει το σκυλί. Ναι. Δεν θα σε ζυγώνει τόσο εύκολα, βέβαια, αλλά θα σε αγαπάει. Ναι. Σωστό. Γιατί ο βλάκας είναι και επικίνδυνος. Ναι, ναι, θα τα λέμε αυτά. Θα έχεις απόσταση το βλάκα. Ναι. Οπότε μπαίνεις, έχω λοιπόν, πολύ καλή σχέση με τα. Μπαίνει στα κολόμπαρα και λέει δεν κάνει να βάζει το σκυλί. Καπνίζουν όμως όλοι. Και όσοι έχετε ζώα και δεν σας βάλουν μέσα, πείτε θα καταγγείλω αυτούς που καπνίζουν. Γιατί με το ζωάκι δεν πεθαίνει κανένας. Με το βρωμοτσιγάρο του καθενός. Βεβαίως. Γίνεσαι παθητικός καπνιστής. Γίνεσαι παθητικός καπνιστής. Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις μέσα στα κολομάγαζα αυτά. Κολομάγαζα. Τα λέω έτσι γιατί δεν τηρούν τον νόμο. Ναι. Όχι. Έχουμε αναπνεύσει πολύ τσιγάρο να πούμε και πολύ μεθάνιο. Και εκεί δεν τηρείται ο νόμος, θα πούμε. Καλά, και αυτό με το τσιγάρο τώρα είναι. Ο επιχειρηματίας θέλει όσο δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. Το 90% καπνίζουν δάσκαλοι. Πρέπει να ζήσει. Ένα 10% πρέπει να ζήσει. Δεν μπορεί να πει τώρα έξω οι καπνιστές, έξω αυτοί που βρωμάνε, έξω αυτοί που δεν έχουν μουσια, έξω αυτοί που δεν γίνεται. Δεν είναι άσχημοι. Δεν γίνεται. Πρέπει να τους βάλει όλους μέσα να έχει έσοδα, να πληρώσει το οίκα του, να πληρώσει το τέβε του, να πληρώσει. Καλά, ρε δάσκαλε, μην αρχίσει το κλάμα πάλι. Εντάξει, ναι. Ξέρω τώρα, κλέσει τώρα. Άρχισε το κασατζίδι. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Άμα βγάλει τον ένα, βγάλει τον άλλο, ή δεν μπαίνει έξω ο ένα έξω ο άλλο, τι θα κάνει. Όχι, να πει ότι υπάρχει νόμο, ο οποίο τα κατοικίδια τα αφήνει εφόσον έχουν το βιβλιάριο υγεία μαζί και είναι σφραγισμένο από τον κτηνίατρο. Ακριβώς. Έτσι, και ακριβώς. Εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει την απόλυτη ευθύνη για το κατοικίδιο που βαλάει, έτσι. Είσαι υπεύθυνος. Άμα τα κάνει, θα τα μαζέψεις. Ω, πρέπει να είσαι Ευρωπαίος. Το χαρτί που τα βάζει, να μαζέψεις. Εγώ μαζεύω. Έχεις δει εκεί τη φωτογραφία με τη βασίλισσα της Σουηδίας που έχει βγάλει βόλτα το σκυλάκι, τα κάνει το σκυλάκι στο πεζοδρόμιο και βγάζει κανονικά η ίδια το σακουλάκι και τα μαζεύει. Δεν τα μάζεψε ο αστυνομικός που έχει συνοδεία να τον κάνει υπηρέτη. Πρόσεξε τώρα. Ίδια. Φαντάσου τώρα τη Λιάννη να έχει σκυλάκι στις ημέρες δόξης του Πασόκ, η φαρδομέσα η Λιάννη. Ναι, αντιπαθητική και να έχεις το κανιτσίσει το σκυλάκι, αν θα το μάζευε να πούμε, ή του δημάρχου η γυναίκα ή του. Το σκυλάκι ή το πασοκόσκυλο. Γιατί είσαι κάτι πασοκόσκυλα τότε. Ρε φίλε. Λοιπόν, δίνουμε ρε δάσκαλε δύο διπλές προσκλήσεις σήμερα για το σόου. Έχει στείλει αρκετός κόσμος. Πες μου λίγο λεπτομέρειες. Ζητάνε πολλοί φίλοι να έρθουν και από το γυμναστήριο το δικό μου, αλλά και. Του κύκλου του δικού μου, ξέρεις, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, αλλά εν γέννη με τον αθλητισμό. Και λένε, θέλουμε να πάμε να το δούμε τον Κωστή live. Και το Μάριο, βέβαια. Να το δούμε live. Ναι. Έτσι, τον ξέρουμε από το γυμναστήριο, θέλουμε να το δούμε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε τώρα, άμα μιλάει μόνο για αθλητικά του ποδοσφαίρου, ίσως. Όχι, θα έχει κι άλλα. Βάλε εκεί κι άλλα πικάντικα. Θα βάλω κι άλλα πικάντικα. Ούτως ή άλλως προσφέρεται η πολιτική πλέον και η κοινωνία
για σάτυρα. Έτσι. Έτσι, προσφέρεται, ναι, για σάτυρα. Ούτως ή άλλως αυτούς τους κατευθυνόμενους που βλέπουμε στην τηλεόραση κατά καιρούς, Λαζόπουλους και τα λοιπά, τους έχουμε βαρεθεί, είναι κατευθυνόμενοι, η άποψή τους είναι κατευθυνόμενη. Εντάξει, τώρα επειδή ο Λάκης ξέρουμε... είναι ακόμα, ας πούμε, εντάξει. Ναι, εμείς σε ξέρουμε εσένα, είσαι πιο δικός μας άνθρωπος, πιο κοντά, ήδη τους λογαριασμούς πληρώνουμε, ξέρω, είσαι πιο κοντά. Τηλέφωνο κρατήσεων. Μπράβο, για πες. Στο Μήλο για την Πέμπτη παίρνετε 231-0510-081 από τις 11 το πρωί, είναι η κοπέλα εκεί μέχρι τις 9 το βράδυ. 29 Δεκεμβρίου στις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Λίγο αργότερα θα εμφανιστούμε. Μου στέλνει ένας φίλος στο, ναι, Facebook. Ναι. Λοιπόν, είναι μέρα, να πεις ξανά, Πέμπτη, ώρα, τιμή εισιτηρίου. Αύριο είναι Τετάρτη. Όχι, ναι, όχι, αύριο είναι Τετάρτη. Την Πέμπτη λοιπόν. Την Πέμπτη, ώρα. 9 ανοίγουν οι πόρτες. 9 ανοίγουν οι πόρτες. Και 9.30 να έρθει, δεν θα ξεκινήσουμε. Ναι, τι είπες, θα έχει βιολιά, θα έχει. Θα έχει διάφορα θέματα. Πρέπει να δω βιολιά εκεί, τους παοξίδες, τους τραβοστόμιδες, με τα κασκόλτα παλαιστινιακά, το πασατέμπο χράτσα χρούτσα. Ναι. Να παρακαιρούν φραπέ 11 η ώρα. Θέλω να δω τι κοινωνία θα μαζέψουμε. Θα μαζέψουμε μόνο τους καρνίβαλους, θα μαζέψουμε να πούμε μη καρνίβαλους, θα μαζέψουμε και καρνίβαλους και μη καρνίβαλους. Δεν ξέρω τι θα μαζέψουμε. Άκου τι λέει η εμπειρία μου για τις live εμφανίσεις. Λέει ότι πάντα. Κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι, η αρχή είναι δύσκολη για πάντα. Θα δεις τι κοινό έχεις και από εκεί και πέρα, στα επόμενα show τέτοια που θα κάνεις live, θα προσπαθείς εσύ να επιλέξεις το πιο δύσκολο, δάσκαλε, σε αυτή την περίπτωση. Είναι να μην φας ξύλο. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι να διγλιτώσεις. Εγώ ο γρήγορος που πρέπει να οργανώσω τους αργούς. Ναι. Αυτό είναι το δύσκολο. Παίρνεις τον άλλον για το μοντάζ, ας πούμε. Το έχει κλειστό το κινητό 3 ώρες. Ναι. Βγάζεις ένα πολύποδο στο έντερο. Λες θα τα ανοίξει, όπως δεν θα τα ανοίξει. Ναι. Και άμα τα ανοίξει, πώς θα ξυπνήσει. Θα είναι γρήγορος, δεν θα είναι γρήγορος. Δηλαδή η ταχύτητα της πόλης είναι τόσο αργή, όπου εγώ ας πούμε βγαίνω σε ρυθμούς Φεράρι και πρέπει να. Πρέπει εσύ τραβάς το ζόρι, ναι, εσύ τραβάς και το άγχος. Ναι, ναι, σωστό. Οι υπόλοιποι, ναι, ακολουθούν, ναι, τη λαϊκή ρύση που λέει 10 ξυλιές σε ξένο κόλο δεν πονάνε. Όχι, δεν πονάνε. 10 ξυλιές σε ξένο κόλο δεν πονάνε. 2-31-0-5-10-0-81. Λοιπόν, και 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Λοιπόν, στέλνετε ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. 2 διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη το βράδυ. Για την Παοκάρα τα είπαμε. Ψάχνουν να βρουν οι Παοξίδες κάνα παίκτη μεταγραφή. Χατζητερζόγλου ακούνε. Χατζησαΐ ακούνε. Κάτσε ακούνε. Πόζογλου ακούνε. Παπαδόπουλο θα γυρίσει ακούνε. Ο Κάκος που παίζει στον Πασεραϊκό ακούνε. Τέλος πάντων δεν έχουν ακούσει κάτι διαφορετικό. Εγώ είμαι διατεθειμένος την είδηση να τη μάθω, να την πω πρώτος ή όποιος θέλει να την πει, αρκεί να έρθει ο παίκτης. Αρκεί να έρθει ο φορ. Εννιάρη και δεκάρη θέλει ο ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται εξτρέμ. Όσο για το Βιερίνια, ο οποίος το παίζει φίρμα, θα έρθω, δεν θα έρθω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ Βιερίνια δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται Βιερίνια, το είπα και το πρωί σε ένα άλλο ραδιόφωνο που με έχει φιλοξενήσει. Το λέω σε άλλη πόλη, το λέω και σήμερα σε εμάς για τους παοξίδες οι οποίοι είναι προσωπολάτρες. Λέω λοιπόν. Η προσωπολατρία δεν πρέπει να υπάρχει. Η ουσία μετράει στη ζωή. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο θαυμάσια εξτρέμ που έχουν αρχίσει και σκοράρουν ο ένας στην αρχή και ο άλλος μπαίνει στο κόλπο του σκοραρίσματος και αυτός. Ο Τζάλμα Γκάμπος, τον οποίον το δώσαμε ένα περιθώριο 1-2 μήνες να πατήσει περισσότερο την περιοχή και να μην είναι μόνο αυτός που πάει στο ένας με ένα και φορτώνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο παλιωμοδίτης εξτρέμ. Πατάει περιοχή λοιπόν και ο ένας και ο άλλος. Ο μπακ δεξί, ο ΠΑΟΚ έχει τον καλύτερο μπακ δεξί στην Ελλάδα. Το Μάτος. Ο οποίος μπορεί να παίξει και χαφ. Μπορεί να παίξει και εξάρι. Μπορεί να παίξει και οχτάρι. Μέχρι εκεί μπορεί να παίξει. Έχει καλό κεφάλι. Μπορεί να έρθει από πίσω, από τη διαδρομή 20-25-30 μέτρα πιο πίσω. Να δημιουργήσει κατάσταση. Τι να τον κάνει στο Βιερίνια. Στα 31 του χρόνια. Τι να τον κάνει. Είναι στη μεγάλη του πτώση. Να είχα έλλειψη από εξτρέμ, όπως έχει ο Ολυμπιακός. Όπως έχει ο Παναθηναϊκός, όπως έχει η ΑΕΚ, φυσικά μπορεί ο Βιερίνια στα κάτω του να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στη θέση του Σεμπά, την ΑΕΚ στη θέση του Βάργκας, τον Παναθηναϊκό στη θέση του Μπουμάλ, του Βλαχοδήμου, του Ιμπάρμπο, του Ακάσο. Εδώ τι να τον κάνω. Εδώ, για να βάλω τον Βιερίνια, μόνο σε μία θέση μπορώ να τον βάλω. Αυτή του δεύτερου center for. Μα εγώ δεν έχω ένα center for. Πρέπει να το βάλω δεύτερο center for. Μόνος του σαν εννιάρι δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Άρα εγώ σαν πάω δηλαδή για να φέρω ένα Βιερίνια πρέπει να αναπροσαρμόσω όλη μου την ομάδα. Να την ανακατέψω. Να κάνω το σύστημά μου ή 3-5-2 που ο Ήβιτς είτε το ξέρει είτε το παίζει.
ή και δεν ταιριάζει και στον ΠΑΟΚ, να το πούμε έτσι και πιο διαφορετικά, ή να το κάνω 4-4-2 που θα πρέπει να βγάλω από εκεί ένα χαφ και να πετάξω μέσα δεύτερο σέντερ φορ το Βιερίνια. Αυτά τα πράγματα λοιπόν για να γίνουν πρέπει να αναδομήσω όλη μου την ομάδα. Γιατί να το κάνω αυτό και να μπλέξω σε μια προσεπολατρία? Επειδή ο Βιερίνια τώρα δηλαδή στα κάτω του. Και ποια ομάδα θα του δώσει παραπάνω του Βιερίνια στην Ελλάδα? Θα του δώσει ο Τσιγκουναράς, ο Μελισανίδης, ο Βιερίνια 800, 700, 900, 600, πόσα θέλει να πάρει, 800, πόσα το χρόνο? Δεν νομίζω. Ο άλλος ο κεφαλοκροκόρακας, ο Αλαφούζος, νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα να δώσει 800 και 900 κτλ. Δεν δίνει και ένα εκατομμύριο. Δεν δίνει να πάρει δεύτερο center for. Ο Ολυμπιακός γιατί να τον πάρει? Σάμπατης να πούμε δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Και άμα αποκλειστεί από τους Τουρκαλάδες τι θα γίνει? Ο χοντρός τον ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Μόνο τα λεφτά τον ενδιαφέρουν. Από εκεί και πέρα και τι έγινε? Εδώ με αυτόν τον Ολυμπιακό είναι 10 βαθμούς πίσω από το, μπροστά από το δεύτερο. Να κάνει μεταγραφή γιατί? Άσε που ο Βιερίνη εδώ έχει τις ακαδημίες και θέλει να πουλήσει και πάω ξυλίκι και αύριο μεθαύριο να μπει σε καμιά διοίκηση 20 χρόνια να τρώει και να γίνει ξέρω εγώ 280 κιλά. Κορόιδο είναι να πάει στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό έχει 200 Βιερίνιες να τους διορίσει ο Μαρινάκης. Εδώ όμως ο Βιερίνια έχει την ακαδημία, θα έχει συνεργασία με τον Πουλιοτόπουλο σε 2-3 χρόνια, ο κόλος του θα έχει φτάσει με το χορτάρι από το πάχος και θα τον έχουν εδώ πέρα, το βάλουν στη θέση του Γεωργιάδη. Θα πάει ο Γκαρσία. Το έχουμε δει το έργο. Το έχουμε δει το έργο. Πώς θα γίνει να πούμε? Όπω πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα για το live. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Θέλω να πάμε και λίγο στον Ηρακλή. Πριν πάμε στον Ηρακλή, να δούμε τι γίνεται με τα μαχητικά αθλήματα. Λέει και δάσκαλε, τι γίνεται τώρα, είσαι σε μια περίοδο που δεν έχει αγώνες. Τίποτα. Τώρα ναι. Είναι οι 10-15 μέρες. Μας πλάγουν στο σάκο σήμερα να πούμε. Οι οποίες πρέπει να ξεκουραστούμε. Ναι. Έτσι. Στο δικό μου το γυμναστήριο, στο Ultra Fighters Gym, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη τακτική. Ξεκουραζόμαστε 3-4 μέρες. Τις μέρες τις βασικές των εορτών, τις υπόλοιπες κάνουμε μια προπόνηση συντήρησης. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν μια προπόνηση συντήρησης. Ναι. Δεν είναι μια προπόνηση η οποία θα φτάσει στα άκρα τον αθλούμενο. Έτσι. Και προσπαθούμε να αθλούμαστε με μέτρο, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκουράζουμε και τους μυς αυτή την περίοδο των 10-15 ημερών και να επανέλθουμε μετά όσο δυνατόν καλύτερη στη νέα αγωνιστική περίοδο. Συντήρηση μας έκανε. Συντήρηση. Ναι. Βέβαια. Οι αγωνιστικοί αθλητές αυτοί που έχουν αγώνες, γιατί 28 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, 28 Γενάρη, έχει αγώνες στο Ιβανόφιο, επαγγελματικούς. Πού εκεί, στο Καρτατζόγλιο? Στο Ιβανόφιο, ναι, δίπλα. Θα έχει επαγγελματική βραδιά, αγωνίζονται δύο αθλητές από την Ultra Fighters Gym, δύο επαγγελματίες αθλητές, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος και ο Γιώργος ο Σίμος. Ο ένας είναι στα 17, τώρα θα γίνει 18, ο άλλος είναι στα 19 του. Αλλά είναι τα ο Σίμος ποιος είναι, ο παπάς του πανεφέρει στον Όλυμπο. Μπράβο αυτός. Ναι. Τα οποία είναι και τα δύο παιδιά γεννημένοι αθλητές. Πιστεύω ότι θα τα πάνε πολύ καλά, έχουν δύσκολους αντιπάλους. Θέλω οι αθλητές μου να έχουν δύσκολους αντιπάλους απέναντι, γιατί όταν τεστάρεσαι με ένα δύσκολο αντίπαλο, έχεις. Προσπαθείς να ανεβάσεις και τη δική σου επίδοση, φτάνεις στα όρια σου και πολλές φορές τα ξεπερνάς. Οπότε κάθε φορά είναι μια πρόκληση να ξεπερνάς τα όρια σου και έτσι γίνεσαι και καλύτερος. Έτσι. Πολύ ταχύτητα έχει αυτό το άθλημα. Έχει ταχύτητα, έχει μεγάλη ένταση, έχει μικρή διάρκεια, άρα πρέπει να το κανονίζεις, αλλά είναι και ένα πολύ ωραίο χόμπι. Οι περισσότεροι το κάνουν σαν χόμπι στο γυμναστήριο. Έρχονται σαν χομπίστες και αυτό και το Muay Thai και το Brazilian Jiu Jitsu και όλα τα υπόλοιπα. Και τα πράγματα δεν είναι. Εντάξει, πλέον έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, όπως όλες τις δουλειές, τα οικονομικά κίνητρα είναι πολύ μικρά σε αυτό το άθλημα. Κάποτε ήταν οι μεγάλες οι αμοιβές. Τώρα είναι μικρά τα οικονομικά κίνητρα. Ένας κονόμησε μόνο. Ένας κονόμησε. Ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης, ναι. Τον οποίο πρέπει να του κάνουμε ένα άγαλμα εμείς οι προπονητές του kickboxing, και έκανε το άθλημά μας πάρα πολύ δημοφιλές. Μπήκε στην τηλεόραση, το ξέρει όλος ο κόσμος πλέον. Γεμίσαν τα γυμναστήρια, έφαγε ψωμάκι. Και έφαγαν ψωμάκι οι καλοί προπονητές, έφαγαν και οι κακοί. Γιατί πολλές φορές είναι και θέμα συγκυριών, έτσι, να πηγαίνει καλά ένα γυμναστήριο. Και ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης άφησε πίσω του μια πολύ βαριά κληρονομιά. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος να συνεχίζει αυτό το έργο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βγουν πάρα πολλά νέα παιδιά, αν όχι τέτοιου επίπεδου, σε ένα πολύ καλό επίπεδο στη χώρα. Ναι. Είμαστε από τους καλύτερους. Έχει αρκετούς που αθλούνται. Για πες κανένα μήνυμα τώρα να ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα με το live. Ένα στη θέση του Λέο Βασιλέη θέλω, Μάτος, ένα Μάτος δηλαδή αριστερά, και ένα καλό δεκάρι λέει και τέλος λέει, δεν θέλω φόρο, λέει, τη βγάζω λέει και με αυτούς. Θα μου πετάνε την μπάλα στα δίκια και ο Κουλούρης λέει και ο Κλάους, θα φορμαριστούν, λέει αυτός. Πολλά μηνύματα για την αυτή και το event βλέπω, πολλά μηνύματα. Τώρα για τον Ηρακλή να πω δύο πράγματα. Ο Ηρακλής χτύπησε και την πόρτα του Ολυμπιακού.
Λοιπόν, πριν πω για το Βέργο, τον οποίο το θέλει ο Καγιούλης στον Ηρακλή, θέλω να σας πω και στον κόκκινο που πιθανόν ακούει, ότι εμένα, τα λόγια τα παχιά δεν μ' αρέσουν. Τι θέλω να πω. Είχα κράξει τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άβελ, γιατί δεν φέρεται επαγγελματικά. Δηλαδή του είχα πει, ρε φίλε, εσύ είσαι ένας επαγγελματίας προπονητής, ανέβασες τον Ηρακλή κατηγορία, τον κράτησες τον Ηρακλή κατηγορία άνετα τη δεύτερη χρονιά, την τρίτη χρονιά παρουσιάστηκαν προβλήματα, σήκω φύγε, μην μπλέκεις εκεί πέρα και ασχολήσου με κάποια άλλη ομάδα. Τώρα αυτή η ομάδα θα είναι Ξάνθη, θα είναι ο Πανιόνιος, θα είναι ο Αποέλ, θα είναι η Βέρεια, θα είναι η Κομωτινή, θα είναι ο Απόλλωνας, θα είναι ο Όφι, θα είναι ο Άρης, άλλη ομάδα. Αυτός τι έκανε. Αυτός, καλός προπονητής, πούλησε ο Παδηλίκη. Εγώ και πήγαινε και στα γήπεδα στο μπάσκετ και πήγαινε και στα γήπεδα στο βόλεϊ γυναικών και ο Ηρακλής και τα λοιπά και αγαπάω την ομάδα και ιστορίες και τα λοιπά. Άκου τώρα να δεις πώς αγαπάνε την ομάδα. Εγώ είμαι υπέρ του επαγγελματία προπονητή. Είμαι κατά του λαϊκισμού. Γι' αυτό λοιπόν ο Παπαδόπουλος ο Νίκος πιέζεται από το Μυροφορίδη, ο οποίος είναι στον Απόλλων Αθηνών. Θέλουν να φάνε τον προπονητή του Απόλλων Αθηνών, το Σπανό, με 5 νίκες, 2 ισοπαλίες. Λοιπόν, και να πάει με 5 παίκτες του Ηρακλή που θα κάνουν προσφυγή, για να πάνε να πούμε στον Απόλλωνα. Αυτό είναι μια επαγγελματική κίνηση. Είναι μια ωραία κίνηση. Είναι μια κίνηση που δηλώνει επαγγελματισμό. Λέει, εγώ είμαι ο Παπαδόπουλος ο Νίκος, προπονητής. Θέλω να πάω στην ομάδα να ανεβάσω τον Απόλλωνα με το Μυροφορίδη. Και επειδή στον Ηρακλή δεν πληρώνονται κάποιοι παίκτες, τους παίρνω εγώ. Τους κάνω αβέμαξη. Λοιπόν, μιλάμε για Ρωμάνο, για Πορτουλίδη, για Σιατραβάνη, Βαλεριάνο, Κάσο. Είναι αυτοί εκεί πέρα. Και αυτοί που κάνουν προσφυγή στον Ηρακλή, Περώνηδες, Λεοζίνη κτλ. Να πάνε να κάνουν μια ομαδάρα, πραγματική ομαδάρα, να ανέβει τρένο στην άλλη εθνική. Και ας τον Άρη να κουρεύεται. Και τον Ηρακλή. Αυτές είναι επαγγελματικές κινήσεις. Λειτουργεί λοιπόν ο Παπαδόπουλος ο Νίκος επιτέλους επαγγελματικά. Παίρνει λοιπόν από τον Ηρακλή 3-4 παίκτες που θα κάνουν προσφυγή. Τρώνε τον προπονητή που είναι αίτητος στον Απόλλων Αθηνών 5 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και πάνε ανέβουν κατηγορία με τον Απόλλων Αθηνών και του χρόνου να μείνουν στον Απόλλων Αθηνών Α εθνική. Αυτή είναι κίνηση. Σωστή επαγγελματική. Από επαγγελματία προπονητή. Τα σάλια ρε Άβελ, τι τα ήθελες εκεί με τα μπάσκετ και αγαπάω τον Ηρακλή και συναισθηματικά είμαι φορτισμένος με τον Ηρακλή. Επαγγελματίας είσαι, τι συναισθηματικά. Ο Ηρακλής σε λίγο δεν θα υπάρχει. Βέβαια, αρχίσανε τα όργανα με το Βέργο. Ότι θα πάρει δηλαδή δανεικούς από τις μεγάλες ομάδες. Αν τα καταφέρει, έχει καλώς. Πάντως αύριο και τελειώνουμε με αυτό, δάσκαλε μου. Είναι ότι 28 του μηνός, κύριε Καγιούλη, πληρώστε! Είναι να πληρώσει ο Καγιούλης. Είπε, πληρώνω και μένετε. Γιατί αν πληρώσει και βάλει τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, κανείς δεν μπορεί να κάνει προσφυγή. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα. Ο προπονητής του Απόλλων παραιτήθηκε βέβαια. Εντάξει, για να είμαστε σαφείς, παραιτήθηκε. Και είναι μια ωραία ευκαιρία για τον Άβελ να πάει εκεί. Και να πάρει και 10 παίκτες από τον Ηρακλή. Να πάρει και όλο τον Ηρακλή, μπορεί να τον πάρει. Είναι επαγγελματίας προπονητής. Συναισθήματα. Στις ανώνυμες εταιρείες δεν χωράνε. Άβελ, πολύ καλά κάνεις και τους παίρνεις τους παίκτες. Το Παδηλίκη τι το ήθελες. Και εγώ αγαπάω και αυτό και τα λοιπά. Σαν γλαμάρες. Περίμενες, μήπως ας πούμε γίνει τίποτα και ο Ηρακλής ανακάμψει. Πώς θα ανακάμψει ο Ηρακλής. Το ποντιακό σου κεφάλι δεν κατάλαβε ότι ο Ηρακλής δεν θα ανακάμψει. Πολύ ωραία κίνηση. Άνοιξε τα φτερά σου προπονητικά και δείξε ότι είσαι προπονητής. Όχι ότι δεν μας το έχεις δείξει για μεγάλα πράγματα. Αυτή είναι η ιστορία, κύριε. Τα λέω καλά, δάσκαλε. Είσαι επαγγελματίας. Τα λες τέλεια, αν και δεν καταλαβαίνω κουβέντα που λες. Είσαι επαγγελματίας ή είσαι συναισθηματίας. Συναισθηματίας και επαγγελματίας πάλι δεν γίνεται. Ή είσαι να πούμε 100% επαγγελματίας ή είσαι οπαδός. Και όταν είσαι οπαδός. Όταν είσαι προπονητής, μου επιτρέπεις, σαν προπονητής θα σου πω. Σαν προπονητής, ναι. Λοιπόν, όταν είσαι επαγγελματίας προπονητής, πρέπει να είσαι οπαδός της ομάδας που σε πληρώνει. Όποια και αν είναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και αυτό τον έκραζα. Τώρα του λέω μπράβο. Μπορεί να πάρει 10 παίκτες. Θα υποστηρίζει την Άρσεναλ.
Πα στη Manchester United, έτσι. Θα υποστηρίζει τη Manchester έτσι. United. Έτσι. Είμαι οπαδός της ομάδας που με πληρώνει. Θα μείνει στις γραμμές γιατί. Θα πεις να... τα κάλαντα έχω μάθει. Έχει ετοιμάσει εκεί τα κάλαντα. Δεν τα ούτε πώς και δεν έκανες καμία διασκευή τα κάλαντα, εσύ έχω ή κάτι. Τα κάλαντα είναι επικίνδυνα, δάσκαλε. Πάνε τα παιδάκια σε καμιά φορά τα βιάσει κανένας. Εσύ. Βλέπω τις τελευταίες χρονιές εκεί στην Καλαμαριά που μένω εγώ. Αντικείμενα από αυτό που έχουμε εμείς. Άλλο είναι. Ναι. Έτσι. Πολύ ωραία. Και φυσικά περάσαμε από τη Θεσσαλονίκη και κάναμε μια μικρή εισβολή να σας πούμε χρόνια πολλά, να φιληθούμε, να καλαστούμε. Όχι, δεν είμαι από το Γαλάτσι. Είμαι από το Περιστέρι, εκεί μεγάλωσα και γεννήθηκα. Είστε μάγκες εσείς εκεί, ναι. Ναι, εντάξει. Και δίπλα υπάρχουν δάγκες και τα λοιπά. Για να μου τι λέει το κοινό εδώ πέρα. Πώς πέρασε, τι έγινε. Έλα κοινό, γεια σου κοινό. Καλά, δεν φεύγω, σαν τίνε, τι κάνεις. Καλώς τον. Χρόνια πολλά κιόλας, ο Χρυσός Ιτέκτη, είμαι το Θεριό, ρε, με θυμάσαι. Θεριό, κοίταξε να δεις, ερχόμουν με τα μάξι εδώ και είδα ένα φίλο μου, ναι. Και παλιοημερολογήτη. Και μου λέει ο παλιοημερολογήτης, ναι. Λέει, πες τους, λέει ότι η κανονική ορθόδοξη λέει, γιορτή λέει, είναι μετά από 12 μέρες. Λέω, αυτό τι Χριστούγεννα είναι ρε, που κάνουμε, είναι του Πάπα, λέει. Λέει, τα ξέρω εγώ αυτά, λέω, να του τυχωθείς, λέει. Λέω, μα να κατέβεις με αυτά εμένα, λέω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά γενικά. Κωστή, άκου να σε πω ένα ωραίο. Για να βούμε μέσα στην ουσία, μην μαλώνουμε τώρα είτε τις 12 είτε τις 10, γιορτάζουμε τη γέννηση, λέμε ότι σήμερα ετέχθη ο Χριστός, δηλαδή με την ερμηνεία ότι δεν μας πειράζει αν γεννήθηκε μετά από 12 μέρες ή 10, έτσι κιόλας ο Χριστός γεννήθηκε άνοιξη. Γιορτάζουμε τον Δεκέμβριο. Τι γεννήθηκε ο Χριστός άνοιξη, τι χθες είναι. Βέβαια, ο Χριστός γεννήθηκε άνοιξη, δεν γεννήθηκε... Με οροσκόπο τι, υδροχό, θα μας τρελάνεις, χειμώνα γεννήθηκε ο Χριστός. Όχι, όχι, αδελφέ, το λέω αυτό... Αφού Ιανουάριο γεννήθηκε, τι. Όχι, ρε ευλογημένε, το λέει κιόλας και τόσο ψαλμό κιόλας. Ποιο ψαλμό. Δεν θέλω να σου πω εγώ τώρα γιατί πήρα έτσι ένα τηλέφωνο. Ναι, για πες. Να σου πω. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να αντιληφθούν το θέμα της θρησκείας. Έχεις ένα ωραίο αυτοκίνητο, Κωστή. Εγώ, όχι, δεν είναι παλιό. Αν δεν το βάλεις καύσιμα δεν κινείται, είτε είναι παλιό, είτε είναι οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Αν δεν το βάλεις καύσιμα δεν κινείται. Έτσι και ο άνθρωπος, αν δεν πάει την Κυριακή στην εκκλησία δεν κινείται, αδελφέ μου. Αν δεν βάλει Χριστό μέσα δεν κινείται. Και το αμάξι κάσιμα θέλει και το πλοίο κάσιμα θέλει και το αεροπλάνο κάσιμα θέλει. Α, σήμερα φίλε που θα ξυπνήσω εγώ πρωί να πάω στην εκκλησία. Δεν έχει κανένα καφετέρια να πάω κανένα φίλο. Τώρα για το σκύλο τώρα που λες, για το σκύλο που λες, αδελφέ. Ναι. Τώρα εσύ άμα θες βάλει το σκύλο να πούμε να συμπληρώσει το ενίκιο ή τη ΔΕΗ δηλαδή. Όλα κάποια έχουν τα μέτρα τους. Δεν νομίζω ότι είναι ωραίο πράγμα να μπαίνει μέσα στο μαγαζί. Α, και είναι ωραίο πράγμα να μπαίνει στο μαγαζί και να φουμάρει όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ και πάφα μπούφα. Κοίτα, αυτό δεν αλλάζει όμως, αδελφέ, δεν έχει καμία σχέση με το ζώο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Εσύ βλέπεις καλύτερα από τον αετό. Εγώ. Δεν βλέπεις. Ο αετός βλέπει καλύτερα από σένα. Ή την πού να μπορείς να την παλέψεις, δεν μπορείς να την παλέψεις. Ναι, αλλά σου δώσε ο Άγιος Θεός σε ένα μυαλό, αδελφέ μου. Τι με δώσε. Δεν τώρα τα ζώα τα μπερδεύουμε τώρα και τα βάζουμε. Να σου πω μια αλήθεια, φίλε. Πες μου, αδελφέ μου. Ο σκύλος δηλαδή δεν έχει ψυχή. Όχι αγόρι μου, δεν έχει παρέτο. Ξέρεις γιατί δεν έχει ψυχή ο σκύλος. Δεν έχει δάχτυλα να ανάψει και ρίξει στην εκκλησία να οικονομήσει ο παπάς. Γι' αυτό δεν έχει ψυχή ο σκύλος. Βρε ευλογημένε εσύ όταν κοιμηθείς. Τι ευλογημένε ρε. Άμα ο σκύλος και το λεωτάρι είχαν δάχτυλα και αφήναν λεφτά, ξέρεις τι ωραία ψυχή θα είχαν. Καλά κάνεις και έχεις μια άποψη. Όλα τα παίρνεις, ας πούμε, έχεις την άποψή σου, καλά κάνεις και την έχεις. Δικαίωμά σου είναι. Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει μέταλλο και δεν χρειάζεται να το σκεφτεί. Ο Έλληνας έχει λαμογιά, μέταλλο δεν έχει, φίλε. Κοίταμε λίγο, σε κοπρίτης είναι ο Έλληνας. Είμαστε κοπρίτες πλέον. Μέταλλο δεν έχουμε. Είσαι πολύ καλό παλικάρι, σε έχω γνωρίσει και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφέ. Πώς έχουμε μέταλλο, ρε φίλε. Τι μέταλλο. Μέταλλο στην κλεψιά. Απλώς είπες προηγουμένως όταν ξεκίνησες την εκπομπή σου, πες ένα ωραίο. Ναι. Είμαστε Αμερικανάκια. Ναι. Κατάλαβες, απλώς η Ελλάδα για να διορθωθεί, αν γίνει αυτό που έγινε στην Ιταλία, στην Αγγλία και έχουν η αστυνομία να είναι ανεξάρτητα. Η Ελλάδα για να διορθωθεί έπρεπε η Γιάννη και η Μακρόνη. Όπως είπαν αδελφέ μου, τον Περλουσκόνη. Άκουσε λίγο να σου πω, είπαν τον Περλουσκόνη. Γεια σου φίλε, άστο δεν διορθώνεται τώρα. Πάει στράβο σε τελικό. Άστο να πάει στο τελικό. Για λίγο να σε πω, ο Περλουσκόνη το είπαν, έλα λέει μέσα. Ο Περλουσκόνη, άσε τι έκανε ο Περλουσκόνη. Άσε με την Ελλάδα. Και στην Ελλάδα πρέπει να γίνει κοστή. Άσε τώρα, πάει, τελείωσε η Ελλάδα. Πέθανε, άστην, πάει. Όχι, ρε αδελφέ, μιλέ σε τι άλλο. Ναι, εντάξει, άντε κάνει καμιά εταιρεία στην Βουλγαρία μα και πέρα. Και ο Ραπτόπουλο δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα τώρα το παραμίζει η Ελλάδα τώρα. Ποια Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Απαγορεύονται τα σκοινιά.
Τα σκυλιά δεν νομίζω, ρε Δήμαρχε. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είναι αυτός που βλέπαμε στο γυμναστήριο. Ναι. Λέγεται Παναγιώτης Μήλας. Ο Μήλας. Δημήτρη Μπακετζή, το ξέρεις εσύ. Δεν πώς το ξέρω, γιατί το ξέρω. Εννοείται. Τι να πούμε, ρε, αυτό που λέει, το ξέρουμε τον άνθρωπο, μια χαρά, φυσιολογικότατος άνθρωπος. Έχει σώσει και ένα γατάκι, κάβεσε μια μισή ώρα σε έναν υπόνομο μέσα. Ευαίσθητος άνθρωπος. Ναι, ευαίσθητος. Ευαίσθητος, όντως είναι καλό παιδί, να ξέρεις, επειδή το γνωρίζουμε προσωπικά. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέσα στις μαχητικές τέχνες. Κύριος, ναι. Είναι όλοι. Πώς έχει δει κόσμο αυτός. Δεν ξέρω για τον Παναγιώτη συγκεκριμένα, όχι. Αλλά οι υπόλοιποι εντάξει, πέφτει μια φάπα. Μια μισή ώρα κάθισε μέσα ένα υπόνομο να βγάλει ένα γατάκι. Σφινώθηκε ο ίδιος. Το δήμαρχο τον πλάκωσε όμως. Το δήμαρχο δεν τον πλάκωσε. Το δήμαρχο ίσα ίσα τον έθιξε πολύ καλά, πηγαίνοντας εκεί και ξυλώνοντας όλες τις πινακίδες στους δημόσιους χώρους, που έλεγε απαγορεύονται τα κατοικίδια, απαγορεύονται τα σκυλιά. Πάμε. Και απαγορεύονται και να παίζεις μπάλα. Τι λες, ρε φίλε, και πού θα παίξει το παιδί μπάλα. Πάμε. Ναι, πρέπει να πληρώσει την Ακαδημία γι' αυτό. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Χρόνια πολλά. Ναι. Καταρχήν. Βέβαια. Ευτυχισμένη να είναι η οικογένειά σας. Και σε εσάς, ό,τι υποθείτε, κύριε. Είμαι ο νέτερο, αν με θυμάσαι. Είσαι ο ανέτερο. Ο νέτο, ο νέτο. Α, έλα, νέτο. Έλα, νέτο. Λοιπόν. Ήθελα να μου δώσεις, αν θέλεις, αν μπορείς, κάποια σημεία σήμερα έτσι, για να παίξω ποδόσφαιρο. Έχεις τρελαθεί, ρε. Σήμερα να σε δώσω σημεία. Εγώ ψάχνω να βρω το, αυτό που κάνει το μοντάζ το πρωί 8 ώρες και δεν έχω δει το τηλέφωνο. Να μελομακάρονται, να πάρεις. Έχουμε μελομακάρονα. Γιορτινές μέρες δεν είναι ώρα αυτό. Εγώ. Για πες. Ευχαριστούμε, κάνεις και γέλασες, αλλά παίζω, τι να κάνω, και εγώ αυτές τις μέρες με τα σέντσι είμαι. Ας τα να πάνε. Δεν είμαστε καλά οικονομικά, αφού το ξέρεις κι εσύ. Δεν πάει να βγεις να πεις τα, τα κάλαντα, λέω εγώ καλύτερα. Το σκέφτηκα, αλλά είμαι σε μεγάλο, 45 ευρώ να πάρω από τα κάλαντα. Οι μισοί σκέφτονται να πούνε τα κάλαντα και άλλοι μισοί σκέφτονται να ληστέψουν αυτούς που είναι τα κάλαντα τώρα. Εγώ πάντως την πόρτα μου δεν την ανοίγω σε κανένα. Γιατί εκεί που λέει, ήταν μια γύφτισα προχθές έξω από μια πολυκατοικία, ήταν τα δυο γυφτάκια και εντάξει μέχρι στιγμής. Αλλά ερχόταν και ο γύφτος. Ο γύφτος για καλό δεν ερχόταν. Για καμιά μπούκα ερχόταν ο γύφτος. Εμένα χτύπησα την πόρτα να πούν τα κάλαντα. Πού να δώσει. Και σκάνε δυο μαντραχαλάδες 19 χρονών. Και του λέω, τι θέλετε, ρε. Λέει να τα πούμε. Ρε, δεν πάτε να βρείτε καμιά γκόμενα, λέω, σε αυτή την ηλικία. Ποια κάλαντα, λέω. Τα κάλαντα, άμα τα λες πάνω από 11 χρονών, έχει πρόβλημα. Πρόσχερος άνθρωπος και ο δάσκαλος. Πάντως, ναι, το άμα θέλεις, έλα στην ομάδα μας, διάλεξε. Ή θα τα πεις ή θα κλέψεις. Ομάδα τα λες, τι εννοείς. Έχουμε ομάδες διάφορες. Ή θα πεις τα κάλαντα ή θα κλέψεις. Γιατί έπαιζα μπάλα. Έπαιζα μπάλα παλιά. Σπάρτα Κωνιαπόλωσα να γίνει στην Νεάπολης, Ηρακλέπελο Κήπων. Α, έπαιζες στον Ηρακλέπελο Κήπων. Έλα. Ναι. Έπαιζα με τον Χατζόγλου το Σάκη. Ναι. Με τον Ελευθεριάδη, τη είχα προπονητή. Ναι. Την Καλαμαριά. Ωραίος. Ναι. Έπαιζα. Τι έχει σήμερα, για πες. Σήμερα έχει Μπέλμπουρν City Perth Glory, Brighton QPR, Derby Birmingham, Σμούχα εν. Αυτό. Άστο. Άστο να πάει στο διάβολο. Αμπερδίν Χάμιλτον. Αδιάβαστο ήρθε, Νέτο. Αδιάβαστο ήρθε. Άσε να σου πω τα αποτελέσματα. Άσο, άσο 2, χ, άσο 2, χ, χ. Παίξε την QPR. Λοιπόν, τα γράφω, πες, ό,τι πεις να γράψω. Άσο. Άσο, άσο 2, χ, 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 άσο 2. Έφυγε. Έφυγε, ναι. Στα από γιατρό. Χρόνια πολλά. Άντε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και τα μισά στείλτα στο γυμναστήριο του Παπαδόπουλου. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Έλα, κότσο. Ποιος είναι? Αμοιράς. Ρε, Αμοιρά, με παίρνεις κάτι ώρες. Ψάχνω τον Μοντέρ το 8 ώρες, το έχει κλειστό το τηλέφωνο. Άσε, κεφαλικό θα πάρω. Και εδώ λέω τι κάνει. Η Θεσσαλονίκη πάει αργά. Πες τα κι εσύ με τον τρόπο. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Σιγά, σιγά, μην βιάζεις. Βούλγαροι, εντάξει, είμαστε. Δεν μου λες, καταρχήν για πληροφορία μια ερώτηση. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, εγώ με ένα κολλητή μου να έρθω μια πρόσκληση, κανονικά έχει τραπέζι, έχει μπαρ, στάντ, όρθιοι, θα είμαστε, τι θα έλεγα. Θα είμαστε εκεί τώρα, πώς θα είμαστε, καλά θα είμαστε, πώς θα φύγουμε, δεν ξέρω. Καλά ρε, μην αγχώνεσαι. Αυτό δύο περιπολικά και ένα στενοφόρο απ' έξω. Δηλαδή, πώς αισθάνεσαι σίγουρα, ας πούμε, πουλικάκος... Εάν σηκώσει ο Μοντέρ το τηλέφωνο, θα φύγουμε με αστυνομία. Υπάρχει μια πιθανότητα ο Μοντέρ να την έχει κάνει, να πούμε, να φύγει η Ισπανία και να τη γλιτώσουμε. Αν θα γίνει το μοντάζ, το μοντάζ άμα γίνει όπως το έχω κάνει εγώ και τα λοιπά και παίξει, ναι, θα αυτό έχουμε, φίλε, το ζωντανό εννοώ, το ζωντανό, δηλαδή θα είναι
στείλε μου ατακαδόρη και θα μιλάς με τον Ασλαμά και θα... Κάτι μεταξύ Τζίμι Πανούση και Χάρη Κλίν. Ζώσ' Πιλαλίδο, λέω με Πουλικάκο. Γεια σου Καβαγιώτη, είμαστε και πατριωτά για μισός φασίτης ήταν ο πατέρας μου, τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή μπορεί να σκάσω μύτη με ένα φίλο μου, πρόσκληση κανονικά και όρθιο. Ας πούμε, είσαι ένα σκαμπό, ας πούμε. Όχι, εντάξει, τα καθίσματα εσύ είσαι και ψηλός, να πούμε από ό,τι σε θυμάμαι. Ναι, δάσκαλε, θέλω κάποια στιγμή με τον Κώστα ιδιαίτερος για διατροφή λίγο να μιλήσουμε. Ναι, για όποτε θες, ναι, όποτε θέλεις. Θα έρθεις από κοντά. Ναι, ο Κωστής όμως επειδή είναι καζάνας, δεν το σηκώνει ποτέ το κινητό του. Θα έρθεις εσύ να με βρεις στο γυμναστήριο Κρήτη 49, δίπλα στην πυροσβεστική στη Μαρτίου και θα τα πούμε όλα από κοντά. Μπαμπαμ, μια τελευταία ερώτηση. Κωστή, για πάω λίγο. Πλάκα, ρε φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει και καλός αγοράκης. Ειλικρινά σου μιλάω και εγώ εκείνη την διετία την απολάβανα τόσο πολύ που έπαιζα μπεγλέρι. Τι απολάμβανες ρε φίλε, τον Καλόπουλο στην Τούμπα να πούμε, τι απολάμβανες. Όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας και δεν έτρωγε γκολ, έφαγε 15 γκολ στην όχλη σεζόν. Το διανοείς αυτό και έπαιζε μπεγλέρι, κατάλαβες. Αυτό. Πήρες τίποτα. Θεωρείς ότι ήταν η τρίτη καλύτερη φουρνιά στα τελευταία 50 χρόνια και η ομάδα. Όχι, δεν θεωρώ. Η καλύτερη ομάδα ήταν 1971, 1977, 1978. Η δεύτερη καλύτερη πρέπει να ήταν αυτή του Λάμπη Κουρουκίδη, Γεντζή Παπαδάκη. Δεν την προλάβαμε. Μεγάλη ομάδα. Δεν πήρε βέβαια τίποτα. Μετά η άλλη ομάδα, η μεγάλη, ήταν του Πατατούδη. Με οκάδες, γιασεμάκηδες, γεργιάδηδες. Ναι. Όταν πήρα από το κύπελο, τώρα το τον Γκαρσία και τον Κοντρέρα καλή ήταν και ο Μουσλίμοβιτς. Τέταρτη βγαίνατε, βρε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με τετράτζε το 2001 που πήραμε το κύπελο με δύο προσθήκες. Δεν ήταν ομάδα προαθλητισμού. Κοίταξε, φίλε, ο ΠΑΟΚ το 2001 με τον Καγκάτσι τα είχατε μοιράσει να παίρνει ο Κόκκαλης τις γαρδούμπες και εσείς τα ψίχουλα που περισσεύανε. Εγώ άστο να πάει στο διάλογο το 2001. Το Πασόκ τα μοίρασε τότε, άστο. Άνθρωπο να κάτσει να φάει 4 γκολ δεν έχω γνωρίσει. Ποιος? Άνθρωπο. Άνθρωπο να κάτσει να φάει 4 γκολ που λένε και καλά, ναι, εντάξει. Δεν λένε ρε φίλε, δεν ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά δήλωσε Ιντερτότο με τον Μπάγεβιτς. Ξέρεις τι το Ιντερτότο. Το ξέρω. Άμα το ξέρεις το Ιντερτότο. Και όλος έπαιξε βαλκανικό κύπελο. Ναι. Ξέρω ότι εκείνη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Άκου αμοιρά. Εκείνη η ομάδα του ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά χαιρόσουν να τη βλέπεις. Άμα είχαν την μπάλα εκείνη ο ΠΑΟΚ και έφαγε πιο πολλά γκολ από τον Εθνικό Αστέρα που έπεσε. Ναι, άκου τώρα εμένα. Η άμυνα του ήταν σαν τη Στίνα Σπάθ το ΕΔΙΟ. Ναι, μπράβο. Μπάλα είναι και άμυνα, όταν τη χάσω. Με Κούτσι ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ αμυντικά. Πώς? Με Κούτσι το 3 ήταν καλύτερος αμυντικά. Με το Κούτσι? Το 3, ναι. Ο Κούτσις με σαν αμυντικό χάφ έκανε 8 γκολ στο πρωτάθλημα. Και εδώ τον Κανίας το δίνεις 500 και δεν πατάει τη σέντρα από, κατά τη σέντρα δεν κατεβαίνει. Μα τρελάνεις τώρα. Οι αναλογίες πώς είναι δυσανάλογα τα πράγματα. Δηλαδή το ένα είχες, ήσουν μπροστά. Τι να λέμε, να λέει ο Κάγιο, Μπορμπόκι, Σέντρε, τέλο πάντων, και πίσω ήσουν τρίπιο. Και με το 3 πήρε. Το ρεκόρ σου ήταν 8 διπλά με Άγγελο και 7 διπλά με Σάντο. Και καλύτερο. Ιστρά ήρθαν οι Εβραίοι, σα περιποιήθηκαν μια χαρά. Bye bye. Καταρχήν να σου πω κάτι, είχαμε την πιο εύκολη κλήρωση και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Ήταν πολύ καλύτερη. Πάντως με αυτόν τον Άγγελο, πώς σα τρυπάνε, ρε. Πώς σας τρυπάνε με αυτό, σας τρυπάει ο Τζαβέλα, σας τρυπάει ο Λάσο Λουκά. Τι τρυπήματα είναι αυτά, τα μεγαλύτερα τρυπήματα τα έχετε φάει με τον Άγγελο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή πρωτοχρονιά, βεβαίως. Θα έρθει για να κάνει διαιτολόγιο, να έχεις υπόψη. Ο Κλεάνθης εκεί θα τον περιποιηθεί, που είναι διαιτολόγος. Όλος μας περιποιείται. Ναι, έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Yeah, καλησπέρα. Κωστή, στο live την Ultra Fighter Steam θα τους έχεις καλεσμένους. Ναι, ναι, είναι καλεσμένοι. Κοροϊδό, είσαι να μην τους καλέσεις. Γιατί ρε φίλε, να μην τους καλέσω. Δεν ξέρω ρε παιδάκι, μια πισινή πάντα είναι καλά να έχουμε. Όχι ρε φίλε μου, είναι συναθλητές, εγώ είμαι φίλος της ομάδας. Ναι. Μπορείς να μου πεις λίγο τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ μία-μία για να σας εξηγήσω. Ναι, Λιμινιός.
Ορίστε. Λιμνιός. Από τη Ξάνθη. Όχι, ο Λιμνιός είναι από τη Λίμνο. Ο Λιμνιός είναι αυτός που παίζει στον Ατρόμητο. Οι υποψήφιες μεταγραφές, λέω. Ναι, ναι, θέλουμε τον Ατρόμητο κοντά μας, όπως και τον άλλο από τη Ξάνθη. Χατζητερεζόγλου. Θέλουμε... Αυτός μου θυμίζει για χαροπλαστείο στην Κομωτινή. Χατζητερεζόγλου. Είναι για να μαζεύουμε ενώσεις και να έχουμε ομάδες κοντά μας. Επόμενος. Έρχεται ο Κάτσε. Ο Κάτσε, βέβαια. Το αλβανικό κοινό έχει λείψει πάρα πολύ από την ομάδα μας. Το αλβανικό κοινό έχει λείψει πάρα πολύ από την ομάδα. Χατζη Ισαΐας έρχεται πάλι. Χατζη Ισαΐας ίσον καθαριότητα, υγεία, τέλος η βρώμα στον ΠΑΟΚ. Πόζογλου. Πόζογλου, νέα παραδοξικά. Ακαδημίες, ένα 800 το χρόνο. Τσολακίδης. Ποιος είναι ο κύριος? Τσολακίδης, είναι δανεικός. Ποιος είναι ο κύριος? Δανεικός είπαμε, δανεικοί και από ομάδες κοντινές είναι για να μαζεύουμε ψήφους. Παπαδόπουλος, ο Τσίπρας ο κομμουνιστής, άμα βγάλουμε τις πινακίδες από τα αυτοκίνητα, πληρώνουμε εφορία. Δεν πάει να πει ότι επειδή βγάλαμε τις πινακίδες δεν φορολογούμεθα. Επειδή ο κομμουνισταράς αυτός θα πούμε που έγινε δεξιός τώρα, η πρωθυπουργάρα μας φορολογεί, υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνεί σε αδερφή Κωνσταντινίδη στο γνωστό τηλέφωνο 18133. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη λοιπόν έχουν πολυετή πείρα στο αμάξι και σου δίνουν και καλύτερη λύση και καλύτερη τιμή. Εσύ για οριστική διαγραφή παίρνεις 18133 έχοντας μόνο την άδεια του οχήματος, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πολύ καλός, φοβερός και ο φορόλ πολύ καλός. Είναι η εξέλιξη του ψιλικατζίδικου. Μας προτείνει extra large, καφέ για extra large απόλαυση με 14 καταστήματα φορόλ σε όλη την πόλη. Σίγουρα ένα είναι κοντά μας. Λοιπόν, αυτοί είναι οι φίλοι μας, αυτοί είναι οι άνθρωποι μας. Αυτή είναι η χορηγή μας. Και πάμε να πάρουμε τους φίλους οι οποίοι έχουν κατακλείσει τις γραμμές. Ξυπνήσανε τα πουλάκια μου. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα κύριε. Τον πήρε ο ύπνος. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Αυτός είσαι. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Τίποτα, έτσι για ευχές πήρα, τίποτα άλλο αυτό. Ωραία, καλά έκανες. Που... Να έχεις υγεία και εσύ και η οικογένειά σου, αυτό. Υγεία θα έχουμε, λεφτά θα έχουμε. Στάνταρ. Θα έχουμε άνθρωπος λες. Που δουλεύει, άνθρωπος που δουλεύει δεν μένει από λεφτά, να ξέρεις. Ναι, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και δουλειά, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, αλλά δεν μπορούν. Θέλω να καλαδέψω τις ελιές μου, έχεις κανέναν Έλληνα, άνεργο. Τι είπες, δεν άκουσα? Κοίτα τώρα, η αλήθεια είναι ότι, θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Ναι. Όσο ζουν οι 70άριδες, οι 68άριδες, οι 65άριδες, οι 75άριδες και χαρτζηλικώνουν. Άκου εμένα, ναι. Αυτοί που κλαίγονται, ναι, αυτοί που ναι. Κλαίγονται. Άκου τώρα, εάν φύγουν αυτοί, δηλαδή πάνε προς τα μνήματα της Θέρμης και στα άλλα μνήματα, θα βρεις Έλληνα, άκου εμένα, θα βρεις Έλληνα για τις Αιγαίες, αυτό πιστεύω εγώ. Οπότε... Για δουλειές δεν θα μιλάμε. Γιατί δουλειές υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Αυτό το Κωνσταντινίδη τώρα υπάρχουν. Εγώ στο λέω ότι υπάρχουν. Εντάξει, όρεξη να έχεις, αν έχεις όρεξη δεν μένεις από δουλειά, να ξέρεις. Για να δούμε. Δεν θα μιλάω από δουλειά. Ποιος Κωνσταντινίδης? Αυτό ο Κωνσταντινίδης που κάνεις διαφήμιση. Πέντε αλουμινίου κουτάκια να μαζέψεις αυτά που πετάνε, ξέρεις. Και ναι. Τα πας, θα βγάλεις ένα μεροκάμα του το μήνα. Σοβαρά μιλάς? Άμα είναι έτσι, γιατί τα πετάω εγώ στον κάλαθο? Σοβαρά μιλάς? Γιατί θα μαζέψω. Αυτό τώρα, άμα το κάνεις αυτό είσαι λάθος. Τηλέφωνο και πες τον. Δηλαδή τα κουτάκια της Coca-Cola, άμα τα μαζέψω και τα πάω στο Κωνσταντινίδη, θα με δώσει? Θα σου δώσει, αρκεί να μαζέψεις αρκετά, έτσι. Γιατί αυτά πάνε με το κιλό, δεν πάνε. Ξέρεις. Με το κιλό, τι. Έτσι, με το κιλό. Ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω ένα απλό παράδειγμα τώρα σου φέρω, έτσι. Γιατί ναι, τώρα με έβαλες σε σκέψεις εμένα γι' αυτό, ναι, ναι. Ναι. Θα πάρω το χοντρόκολο το κόκκινο, να το βάλω μέσα στο Κόρντομπα. Να πάω το μπομάζεψε τα κουτάκια, άμα θες έξτρα δουλειά. Σωστό. Γι' αυτό η απελπισία, να σου πω τώρα εγώ τι έχω πάθει, να σου πω και στην ορμήλια. Ψάχνω να βρω με καθαρίσουν το χωράφι, με τρακτέρ και το δούλευμα που τρώω είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πέντε φορές τηλέφωνο για να πάω να μου καθαρίσει το χωράφι ένας με τρακτέρ, επειδή έχει τρακτέρ. Και δεν πάει. Δεν πάει. Μιλάμε τώρα να εξοργίζεσαι. Είναι απίστευτο. Στην ορμήλια. Και λες τώρα. Ναι, στην ορμήλια. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Εγώ που ψάχνω αυτόν με το μοντάζ από τις 9 το πρωί και εδώ έχει κλειστό το κινητό, τι να κάνω εγώ τώρα. Εσύ είπες ότι θα μείνω από δουλειές. Αυτός τώρα γιατί να έχει δουλειά ο άνθρωπος, αυτός ο μοντάζιέρ. Κλείσε. Από εκεί κλειστό το κινητό. Κλείσε κάθαρα, μα κλείσε.
Πήλες αλήθειες. Κλείσε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Χρόνια πολλά και καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να διαφημίσω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα αύριο φιλανθρωπικού χαρακτήρα? Να διαφημίσω, να τον ανακοινώσω, εν πάση περιπτώσει. Έλα μπρο τώρα, τόσες διαφημίσεις έχουμε κάνει τζάμπα. Στο φιλανθρωπικό θα κολλήσουμε τώρα. Για πες. Ευχαριστώ πολύ. Πες. Λοιπόν, αύριο στο γήπεδο της Περιστερώνας. Θύελα. Θύελα Περιστερώνα. Γίνεται ένας φιλικός αγώνας 4 και 4 με τους παλεμάχους του Γαλιλαίου από το Πρωτάθλημα Ανεξαρτήτων Ομάδων Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και γίνεται για το ορφανοτροφείο Μέλισσα, το Θηλαίων. Τα έχουμε κάνει και κάποιες αφήσεις, εν πάση περιπτώσει, και εκεί στο Γιώτη έχουμε κολλήσει μια αφήσα. Ο Γιώτης και... είναι Θύελα Περιστερώνα και ο Γιάννης ο πατέρας είναι από εκεί. Θα είναι και εκεί και ο Γιάννης, θα είναι εκεί αύριο. Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Να κάνετε. Τώρα τι λεφτά μπορεί να μαζέψετε, 22 ονοματέοι, ποιοι θα έρθουν να σας δουν και τι λεφτά μπορείτε να πάτε σε αυτό. Λοιπόν, εμείς βάλαμε, ας πούμε, τον κάθε ποδοσφαιριστή που θα παίξει μπάλα να πληρώσει από 5 ευρώ. Ναι. Γιατί η διατησία θα έχουμε χωρίς χρήματα, δηλαδή δεν θα έχουμε έξοδα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή μια 500 και... θα τη μαζέψετε. Μακάρι, θα είναι ευχής έργων. Πού είναι το ορφανοτροφείο? Αυτοί μας δώσανε μια λίστα με τις πρώτες ανάγκες που χρειάζονται για τα παιδιά, συγκεκριμένα πράγματα στο χερμένα. Ορφανά παιδάκια είναι αυτά, στη Μέλισσα? Ορφανά παιδάκια, κορίτσια, είναι όλα κορίτσια, 19 κοριτσάκια έχουν. Πού είναι αυτό η Μέλισσα? Στη Μέλισσα, είναι προς το Πανόραμα, είναι κάπου πηλέα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο... Ναι, Θεσσαλονίκη. Και θα μαζέψουμε και ό,τι χρήματα έχουμε, θα πάμε να πάρουμε χοντρική αυτά τα πράγματα, κατά σειρά ό,τι χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει. Απλά έτσι όποιος είναι εκεί κοντά, καλό είναι να έρθει. Ας δώσει 2 ευρώ, 1 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 10, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ορίστε. Αύριο, ναι, αύριο. Πού, πω, τι ώρα? Είναι 4 και 4 στο γήπεδο της Περιστερώνας. Ζάχαρη. Έτσι, πας Γαλιλαίος, Θύελα Περιστερώνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, ρε, και καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστής, πλάκα κάνεις. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Έλα, σ' ακούω. Τι κάνεις, καλά? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, άμα μπει ένας, με ένα σκύλο μέσα στην εκκλησία, θα τον επιτρέψουν? Κοίτα, άμα ο σκύλος ανάψει κερί, νομίζω θα τον επιτρέψουν. Το σκύλο δεν θα τον περάξει κανένας, αλλά αυτό είναι αυτή που θα το φέρει μέσα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο σκύλος στην εκκλησία, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα, οι θρησκείες, τα ζώα δεν τα έχουν για πελάτες, θα πούμε. Και ένα άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είδα καμιά γιαγιά να ξεματιάζει κανένα σκύλο, κατάλαβες? Ψάχνεις για μονταριστές? Κάτσε, μη. Θα δω σήμερα. Έχω ραντεβού 4 η ώρα. Έχω εκεί στα Γαναγορά δύο αλάνια, μονταριστές τους φωνάζουν. Άμα θες να τους φέρω, αυτοί μοντάρουν ντομάτες, μπανάνες, πορτοκάλια. Τέτοιοι μονταριστές είναι. Ναι, να κάνουμε λίγο χιούμορ. Να κάνουμε χιούμορ, τι, μιας και οι μεταγραφές έρχονται σωριδών στον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτή, ρε? Τι ζαχάρια είναι αυτή που θέλουν να έρθουν? Για λεφτά μονάχα, ή καλά, είπε ο άλλος. Για ψήφους έρχονται. Ποιοι, ρε? Αυτή που θέλει να πάρει, τι είναι αυτή, ρε? Εντάξει, ρε, ο άνθρωπος, πληρώνει ο άνθρωπος, ρε. Τι θέλετε? Ποιο να βγάλει, ρε, και να βάλει αυτούς? Ποιους παίχτες να... Τώρα, τώρα μπορεί ο Βιερίνια να μην έρθει φέτος, σε 2-3 χρόνια, όταν θα γίνει σαν την Ανουσάκη, να πούμε, θα στον φέρει. Μα γυρνάει τη μοσχαροκεφαλή από την Κατερίνη. Τώρα έστρωσε η ομάδα. Τώρα γίναμε τρένο, ναι. Πάρτε ένα σεντερφόρ και ένα δεκάρι τώρα. Δεκάρια θα πάρουμε και από όλους θα πάρουμε. Έχετε τον πίσες βαρε εκεί πέρα. Μα για ποιο λόγο, τι τους θέλουμε? Θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Σαν βενζινάς είναι. Στη Σέλ, να πούμε, κάτω στην παραλία. Έχει ένα βενζινά εκεί μαύρο. Ίδιος ο πίσες βαρε είναι. Άμα το βάζεις να τρέξει με τον πίσες βαρε, τον περάσει ο βενζινάς. Άρα, πάμε επόμενη γραμμή, ρε. Τι είναι αυτή η πρωτιά στην πόλη, σας έχει βυθίσει σε λίθαργο, ρε. Βρήκατε εκεί το φουκαρά του Ηρακλή, να πούμε. Θα του φέρει το Βέργο τώρα ο Καγιούλης. Το Βέργο. Το Βέργο, ρε, το Ολυμπιακού, ρε. Το Βέργο, ρε. Άκου, λέει, ρε. Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι Ρατόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Γεια σου, Ρατόπουλε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να σε καλά. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω λίγο για τον πιο προηγούμενο. Ναι, τι είχε... για τις ελιές. Τι ελιές, ναι. Για τις ελιές που ήθελε για μάζεμα. Ήθελε μάζεμα. Ναι, ναι. Να μάθουν λίγο κάποια πράγματα αυτοί που βρήκαν από τους μπαμπάδες τους πόσες χιλιάδες ελιές. Τα χωράφια, ναι. Εδώ πέρα. Ναι, τα χωράφια που δίνουν 30 ευρώ τον άλλον για να πάνε να τους οργώσει και δεν δίνουν μεροκάματο. Τα μερικά λεγόμενα μπατάκια είναι αυτά. Γιατί μπατάκια, βρίσκουν... ναι, ναι. Ναι. Σεραϊκή έκφραση αυτή, Σεραϊκή. Ναι, βρίσκουν να πούμε και λένε οι Έλληνες δεν πάνε. Πώς θα πάνε οι Έλληνες, όταν δίνετε 10 ευρώ μεροκάματο, παλιοξεφτήλες? Πόσο δίνουν μεροκάματο? Πόσο να δίνουν 15 ευρώ εκεί πέρα, τους κρατάνε να μου τους ανθρώπους να μου πόσες ώρες.
και μετά βρίσκουν πεινασμένους. Ας τα κάνουν όλα αυτά μόνοι τους, ας τα κάνουν μόνοι τους κάποιοι και μετά να μιλήσουν δεν πάει Έλληνας. Αυτός θα πήγαινε για 15 ευρώ και που λέει να μαζέψει να πούμε μπουκαλάκι κουακόλας, αυτά τα τέτοια. Ας μαζέψει να πούμε μπουκαλάκια πόσες χιλιάδες για να κάνει 10 κιλά να πούμε και να πάρει να πούμε 15 ευρώ. Τέλος πάντων, Ραπτόπουλε, να ζήσεις, η οικογένειά σου όλοι καλά να σε πάνε. Θα τα πούμε στο τέτοιο σου, στο live. Εντάξει. Έγινε. Έγινε, φίλε μου. Έγινε, να σε καλά. Ωραία, αυτό το live. Τι περιπέτει αυτό το live. Τι περιπέτει αυτό το live. Πω πω, δεν ανήκε το τηλέφωνο ο μονταριστής. Ωραία, θα μου έρθει τα μπλάς. Καλημέρα, ναι. Σήμερα έχω το υλικό, πώς το λένε, μοντάζ. Τα έχω σημειώσει τα πάντα. Και φεύγαμε για τις μπλούζες από τη Σταμπομάνια. Σταμπομάνια, ευχαριστούμε στη Χαριλάου τους φίλους μας εκεί, οι οποίοι δουλεύουν μέρα νύχτα. Η Σταμπομάνια είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ρούχων, να πούμε, η οποία είναι στις Στάμπες. Ό,τι θέλεις εκεί, στη Σταμπομάνια. Κατάλαβες? Και κοντά στην Αγγέλου είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Στείλε μου το. Στείλε μου ρε Σταμπομάνια την αυτήνα. Τη διεύθυνση εκεί πέρα. Κοντά στο αστυνομικό τμήμα Χαριλάου εκεί πέρα είναι, που μαζεύονται εκεί στο παλιό πλατό, να πούμε. Καμιά 100 μέτρα προς τη Νέα Ελβετία εκεί θα ρωτήσει τα απομάνια. Μπαμ. Εκεί θα πας ένα υπόγειο. Είναι καμιά 200 τετραγωνικά μέτρα. Χαμός γίνεται. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Ένα δεν υπάρχει. Επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, λοιπόν, την άλλη φορά εκεί στο Κόσμος με κορόιδευες, έτσι. Έτρωγα εγώ την τυροπιτούλα μου. Κατάλαβες ποιος είμαι? Ρε φίλε, τόσους που κοροϊδεύω κάθε μέρα, πού να θυμάμαι. Όχι, όχι, γιατί σου είπα να σου πω και μου λες μετά. Τρεις μέρες έχεις περίπου, τέσσερις. Κοίτα, τέσσερις, σίγουρα, τέσσερις. Αν με δεις στο δρόμο, σίγουρα θα με δεις ότι είμαι πάντα βιαστικός. Πάντα θέλω να προλαβαίνω τον χρόνο. Πάντα έχω να κάνω κάτι που δεν προλαβαίνω να κάνω. Είμαι δηλαδή σε μια φάση που όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στη ζωή μου και πέφτω σε μια μέρα των Χριστουγέννων αθλειότατη που είναι κλειστά τα πάντα, μια καταθλιπτικότατη μέρα, παθαίνω ψυχολογικό, ρε φίλε. Αυτό. Όταν δεν έχω να προλάβω το Μοντέρ, το τηλεάστη, το ράδιο άστη, το Μετρόπολη, την εφημερίδα, τον κόκκινο, την προπόνηση, το παιδί του να. Δεν έχω ρεύμα στη ζωή μου. Με πετάει για να πούμε τα Χριστούγεννα να μην κάνω τίποτα. Μπορώ ρε εγώ από το απόλυτο τρέξιμο να πάω στο απόλυτο τίποτα, των τεμπελχανάδων των Χριστουγέννων, ρε. Λέγε ρε φίλε, ακούω τώρα. Τίποτα. Εγώ σε ήθελα για το Μοντάζ, σε ήθελα. Για πες. Γι' αυτό σου είπα και στον κόσμο, σε θέλω και μου λες μετά. Μετά θα άφησε εκεί που τα έλεγες με την παρεούλα σου. Ναι. Με τον παππού. Τι να κάνω. Έτσι μην τα λέμε και στον αέρα. Ναι. Θα σε αφήσω το τηλέφωνο μου, Κώστα. Σε ποιο θα τα αφήσεις? Ξέρω εγώ, στο κέντρο, κάπου εκεί. Πάρε ξανά τηλέφωνο, ρε. Πάρε ξανά τηλέφωνο. Είναι εκεί δύο κοπέλες εκεί πέρα, ευγενέστατες. Αργές βέβαια και αυτές, πολύ ευγενείς. Πες είμαι αυτός, πες που πήρα προηγουμένως τηλέφωνο, δώσε όνομα επίθετο, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Ναι, γιατί ξέρεις, άμα μένουν ακουστικά μέσα αυτή σου, άμα τραβάει κάμερα αλλού, άμα αυτά, εντάξει, κάπου δεν γίνονται. Εντάξει, καλαμπαλίκι μπορεί θα γίνει, εντάξει. Θα σου πω κάτι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μας βλέπουν από κάτω και μας ξέρει τώρα. Γιατί θα μας κοροϊδεύουν οι από κάτω, θα μας κοροϊδεύουν. Βλάχους θα μας λένε, οι χωριάτες θα μας λένε. Αλλά με πήραν μια συνέντευξη, ρε φίλε, το Sport Dog. Και μου λέει, εκεί τους κακοφάνηκε. Λέει, αυτό που λέει, καμία πρόταση από Αθήνα μεγάλη είχες? Λέω, ρε φίλε, και η Αθήνα είναι συντηρητική πόλη. Εμείς είμαστε, λέω, πιο ανοιχτοί. Είμαστε πιο μπρουτάλοι, λέω, εμείς οι Θεσσαλονικείς. Είμαστε πιο, πώς το λένε, έχουμε πιο καλλιτεχνία. Όλοι οι καλλιτέχνες από εδώ φύγανε και πήγανε κάτω. Τι θες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, αυτό, ό,τι γουστάρεις. Κατάλαβες, ποδοσφαιριστές θες. Όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιρισταράδες από τη Βόρεια Ελλάδα ήταν. Τους πήρανε Αθήνα για τα λεφτά. Τους διαιτητές έχουμε... που είχαμε, που τους έπαιρναν εκεί ο Κακάτσης και οι άλλοι και σφυρίζαν Ολυμπιακό. Άστο να πάει στο διάολο, άστο τηλέφωνο, θα τα πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κουμουνιστή. Καλώς τον, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πώς το πες? Πώς το λένε? Πώς? Άντε ρε, πάνε δε στη μανούλα σου το άλλο δωμάτιο. Την τραβά κάσφορ, την κατζή και ένα μανίκι τώρα. 14 χρονών με βγήκε σε μένα. Πάνε δε στη μανούλα σου το βρει με κάσφορ, την κατζή. Κολόπεδο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Επόμενο και τελευταίο. Γεια σου, με τη θηλυκιά φωνή.
Τσογλανάκι να πούμε. Yeah. Έλα ρε φίλε, ναι. Γεια σου Κωστή. Πήγε να σε ρίξει ο πατέρας σου στην τουαλέτα και πήπιε δύο μπουκάλια ουίσκι και σε έσπηρε εκεί πέρα κατά λάθος. Λέγε ρε φίλε. Λέγε. Κατάλαβε. Λέγε ρε φίλε. Και χάνω τον ρυθμό μου ρε. Ναι. Πήγε να του ρίξει την τουαλέτα σπέρμα και πήγε κάνα δύο μπουκάλια στραβά να πούμε. Τον πυροβόλησε εκεί, τον έβγαλε το στραβό και είχε τηλέφωνο. Τότε θα μα την πει. 14 χρονών. Θεσινό 100. Λέγε φίλε, λέγε. Ναι. Χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, Κωστή, μόνο μια διόρθωση πήρα να κάνω. Να κάνει όσο θε. Ναι. Όχι για τι ελιέ, επειδή τυχαίνει να ξέρω. Γι' αυτό να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Δεν ξέρω από ελιές εγώ. Εκεί, εγώ ούτε τις τρώω. Πάει, ναι. Πάει 2,5 ευρώ το τελάρο το μάδεμα. Τελάρο. Πόσα, ναι, με το τελάρο πληρώνονται οι εργάτες. Πόσα τελάρα την ημέρα θα μαζέψεις, τόσα λεφτά θα πάρεις. Εγώ ξέρω άτομα που παίρνουν μέχρι και 50 ευρώ την ημέρα. Ναι. Δεν παίρνουν 15. 15 είναι πολύ λίγα. Απλώς υπάρχει μια αλήθεια η οποία είναι ότι ο Έλληνας δεν πάει. Δεν πάει γιατί ξέρω από το σόι μου ψάχνουν απελπισμένα Έλληνες και δεν πάει ο Έλληνας. Θα πάει ο Αλβανός, ο οποίος θα μαζέψει 20-25 τελάρα. Ο Αλβανός είναι εργατικός άνθρωπος, ρε. Φυσικά, σκυλί μαύρο είναι. Εγώ τους έχω φοβηθεί το μάτι μου πάνω στη δουλειά. Παίρνουν 40-45 ευρώ την ημέρα και ο Έλληνας κάθεται εκεί πέρα και παίζει Θανάση και πίνει τραπεζάκι με τα λεφτά του πατέρα. Αυτό, στα χωριά, ναι, αυτό είναι έτσι. Κοίταξε έτσι τώρα, άκουσε να δεις. Η χωριαταρέοι, η Χούντα, τους χάρισε τα. Πώς τα λένε, τους χάρισε τα χρέη. Τα δικαιώματα. Η Χούντα. Ο Ανδρέας τους περιποιήθηκε μια χαρά. Κλέβανε το κοσμάκι μια χαρά της επιχορηγήσης. Τώρα τους κακοβαίνεται στο καφενείο. Ερχόταν εκεί έτσι με τις πόρσες τις καγέν, με οι πλατυπόδιδες, όλοι τους νταμπάνιδες από τα χωριά. Το παίζανε γκόμενοι εδώ στο καζίνο, να πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, αλλά υπάρχουν έτσι, και αγρότες. Οι οποίοι είναι αγρότες όμως, είναι εργατικοί. Είναι ένα 30% φυσικά, καλά, είναι εργατικοί. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Φυσικά. Φυσικά. Αλλά η πλειοψηφία τους είναι... Τους ταμπάνιδες, αμάκιδες, αμακαδόροι, τεμπελχανάδες. Έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Αυτά, καλή χρονιά. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πες μου, δύο νούμερα από το 1 έως το 21. Λοιπόν, το 4. Και το 7. Και το 7. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, καλή χρονιά. Για να είσαι γερός, να είσαι γερός. Να προσέχετε τις μετακινήσεις σας. Και μην τρώτε και μην πίνετε και πιάνετε το βρωμοτιμόνι. Όποιος είναι και ποιοι και κάνει και συνοδευτεί σε κανένα λίθαργο, αυτός που δεν πίνει θα οδηγάει. Καλησπέρα, Ραπτόπουλε Σοβάρα. Τώρα σε είδα στον ύπνο μου και το πρωί τρύπησε ο Σουλίνας, λέει, του καυστήρα. Σου στέλνω τον λογαριασμό. Τον άνθρωπο, ρε. Ο Σουλίνας. Χρόνια πολλά, χάλια το σύμπασα στα Γιάννητσά. Καλά τώρα τέτοιες μέρες που είναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κάτσε να δω. Όλοι οι άντρες είναι αυτοί που στείλανε. Καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί πέρα. Θα μυρίζει πορδίλα, να πούμε το. Αντρίλα, ναι. Λοιπόν. Ναι, βρώμο μασχάλι. Βάλτε κάνα άξτρε ρουφιάνι όταν θα έρθετε εκεί στο. Κάνα μπρούτκα με αυτό, καμιά κολόνια. Μη σκυλοβρωμάει η μασχάλι σας, παλιωτόμαρα, να πούμε. Ναι. Πλείτε κάνα ποδάρι, κόψτε κάνα νύχι, να πούμε. Το μάρια του κερατά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κάτσε να δούμε εδώ. Οπ, ο 056. Νάτος. Σαμλίδης Γρηγόρης. Σαμλίδης. Λοιπόν. Και ο 136 Δημήτρης Καλαϊτζόγλου. Ογλου. Όροι καραμαλίδες μας φάνε. Λοιπόν. Άρα αυτοί εδώ οι δύο δίνουν τα ονόματά τους στη γραμματεία εκεί πέρα στο. Πώς το λένε. Στο κλαμπ, στο μήλο. Εκεί θα είναι ο δάσκαλος, εκεί στην πόρτα θα ελέγχει και θα λοιπόν. Ναι, ωραία. Δίνει ξύλο. Όχι, ο δάσκαλος μια χαρά είναι. Δεν δίνει ξύλο, τίποτα δεν δίνει. Προπόνηση κάνει. Δημήτρης Καλαϊτζόγλου 136 και ο 056 είναι είπαμε, Σαμλίδης Γρηγόρης. Τώρα ο Κανελάκης είναι στο εξωτερικό, είναι εκεί άδεια. Ποιος, ο Κύρτσος είναι. Κυριάκος. Κυριάκος Κύρτσος και Ελένη Δήμου. Τάνια Δήμου. Κυριάκος Κύρτσος, Τάνια Δήμου, για ό,τι πληροφορίες υπάρχουν. Σημαντικές εδώ στο σοβαρότερο κομμάτι της ενημέρωσης. Μετά το βράδυ εμείς 12 με 2 εδώ κανονικά θα έχουμε να πούμε τα δικά μας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και μην μπλακώνεστε στα φαγητά και γίνετε 400 κιλά μοσχάρια. Καλό το φαΐ, λίγο περπάτημα, λίγο αυτό. Μην πέσετε στο λίθαργο των Χριστουγέννων εκεί πέρα κτλ. Βαραίνουν τα σώματα και άντε μετά να βρεις φόρμα μετά. Καλά δεν τα λέω. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. 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 Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι.
Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι. Πολύ καλά τα λέω, καλό μεσημέρι.